πόλη στα μέρη μια φορά και έναν καιρό. Ήταν άδειο το κεμέρι μου χρειασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικρά μένα κλαίνε τώρα τις ερήμωτα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβά. Γεια σας από την Earth Open σε μία ακόμη εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτωνα. Earth Open την οποία ακούτε στους 106,7 διαδικτυακά από το www.earthopen.com. Μας ακούτε ακόμα για την βιωτεία από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου Εργαζομένων Αλουμινίου στους 97,3 και για την Εύβοια από το εργατικό, από τον σταθμό του εργατικού κέντρου στους 96,5. Στους ήχους για μια ακόμη φορά ο φίλος μου Βαγγέλης Ρουμπίσπας, τον οποίο και ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράσταση. Ο Θοδωρής ο Μεκλιζόγλου έρχεται, είναι στο δρόμο, όπως έρχονται και οι καλεσμένοι της εκπομπής, τα παιδιά του Δεν Πληρώνω, ο Ηλίας και ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος. Είναι στο δρόμο, η κίνηση είναι μεγάλη από ό,τι με έχουν ειδοποιήσει, δεν θα αρχίσουν πολύ φαντάζομαι, οπότε θα με ανεχτείτε λίγο στην αρχή. Ξεκινάμε. Είναι θέμα τα οποία βέβαια θα τα αναπτύξουμε και με τα παιδιά όταν έρθουν, αλλά εγώ ξεκινάω με ένα θέμα το οποίο διαβάζω τώρα. Η περικοπή των 900 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται από τις κρατικές δαπάνες για την πρόνοια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα βρεθούν μεταξύ άλλων θεμάτων στο επίκεντρο των συναντήσεων στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων των θεσμών με το Υπουργείο Εργασίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου. Από αυτό τι πρέπει να συλλέξουμε? Τις δηλώσεις λίγοι τις έχουν, αρκετοί ίσως να τις έχουν μάθει, αλλά εν πάση περιπτώσει τις φέρνουμε και εμείς στην επιφάνεια, που έκανε η εξαίρετη οικονομολόγος μιας καινούργιας οικονομικής μεθόδου, υπουργός εργασίας κυρία Θέωνο Φωτίου. Αν θυμάστε, είναι η γνωστή κυρία η οποία μας προέτρεπε να τρώμε γεμιστά. Είναι μία από τις φερέλπιδες κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, η οποία μας είπε λίγο πολύ τα εξής. Σχετικά με το εγγυημένο εισόδημα των 200 ευρώ, το κολοσσίο ποσό των 200 ευρώ, μας λέει, πρέπει να είσαι, δήλωσε εκπομπή, πρέπει να είσαι απόφοιτος του Χάρβαρντ για να καταφέρεις να επιβιώσεις με 200 ευρώ το μήνα. Αν σου δίνουμε όμως 70 ευρώ κάρτα, η οποία είναι προπληρωμένη για τρόφιμα που τα παίρνεις από οποιοδήποτε μαγαζί, δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή αυτό που έχει ανάγκη μια οικογένεια, και σου δίνουμε, και εφόσον δεν έχεις σπίτι, και 70 ευρώ επιδότηση ενοικίου, αλλά πάντα στον ιδιοκτήτη και όχι σε σένα, δηλαδή μια λογική σε είδος και όχι σε χρήμα. Όταν φτάνεις σε τόσο μικρά επίπεδα επιδοματικά όπως είναι σήμερα το GMI, προνοιακό επίδομα, τα 200 ευρώ, οι παροχές σε είδος μπορούν να σε κάνουν επιβιώσεις. Οι παροχές σε χρήμα θα σε καταστρέψουν. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι αδύνατο να επιβιώσεις με 200 ευρώ, ενώ αυτό που σας είπα μόλις πριν είναι 150 ευρώ. Και μπορείς να επιβιώσεις πολύ δύσκολα, αλλά μπορείς. Είναι κάποια καινούρια μαθηματικά, τα παιδιά με ειδοποιούν, ο Λεωνίδας και ο Ηλίας, ότι είναι στο δρόμο, δεν θα αργήσουν. Είναι μια καινούρια οικονομική θεωρία και βασικά θεωρώ ότι και τη μαθηματική θεωρία μπορεί να ανατρέπει, που λέει ότι με 200 ευρώ δεν ζεις, αλλά με 150 ευρώ ζεις. Ναι. Okay. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα 70 ευρώ με τα οποία βρίσκεις ένα ενίκιο για μια οικογένεια, γιατί για οικογένεια μιλάει, με την οποία βρίσκεις ένα τριάρι, φαντάζομαι, με 70 ευρώ, έτσι ένα τριάρι στα βόρεια προάστια, με τα υπόλοιπα 70 ευρώ μπορείς να αγοράσεις όλο το μήνα για να θρέψεις την οικογένειά σου, ξέρετε, με 70 ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι άμα παίρνεις κάθε μέρα ψωμί, κάνεις αυτό το τρομερό έξοδο, ένα ψωμί αν έχει μια φατζόλα 0,80, να το απολογίσουμε 30 μέρες, είναι 24 ευρώ. 24 ευρώ είναι το ψωμί. Αν πάρεις, ξέρω εγώ, ζαρζαβατικά ντομάτες ανά δύο μέρες, μην το παρακάνουμε κιόλας, όχι κάθε μέρα ντομάτα,
που η οποία έρχεται περίπου, μπορεί να τις βρεις 1 με 1,5 ευρώ το κιλό, άρα ουσιαστικά γύρω στο 27 ευρώ πρέπει να είναι και οι ντομάτες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχει φτάσει ήδη money money στο 51 ευρώ. Με τα υπόλοιπα 19 πρέπει να ψωνίσει όλα τα υπόλοιπα. Κρεατικά, βούτυρα, λάδι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το φοβερό. Πήρες όλα αυτά τα προϊόντα, έχεις και το ηλεκτρικό σου, έχεις τη σπιταρόνα σου με τα 70 ευρώ που σου δίνουν. Περισσεύουν και 10 ευρώ. Αυτό που το πάτε. Περιμένοντας τα παιδιά και τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Θοδωρή του Μεχλισόγλου, διαπιστώνω τελικά ότι ή είμαστε ένα έθνος ηλίθιων ή κάποιοι μας περνάνε για πάρα πολύ ηλίθιους. Επειδή το πρώτο το αποκλείω, το δεύτερο είναι σίγουρο ότι μας περνάνε για ηλίθιους. Τώρα, γιατί αυτό το έθνος, το οποίο κάποιοι το περνάνε μονίμως και συστηματικά για ηλιθίους, δεν αντιδρά, εξηγείται με δύο τρόπους. Ένας, ή αυτό το έθνος, ένα κομμάτι αυτού του έθνους, αυτού του λαού αν θέλετε, είναι διαπλεκόμενο. Συγχωρέστε μου που το λέω έτσι, αλλά δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιοι να μην αντιδρούν όταν στα μούτρα τους κοροϊδεύουν, ή έχει τελείως παραδοθεί στην απόλυτη εφαρμογή αυτό που Ναόμι Κλάιν ονόμασε σοκ και δέος. Δηλαδή όλα αυτά οι μνημονιακές πολιτικές, όλη αυτή η χρεοκρατία, όλη αυτή η βάναυση επίθεση που δέχεται ο απλός πολίτης, ο μεσαίος πολίτης, αν υπάρχει βέβαια αυτό πλέον στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή το μέσο εισόδημα, ο μέσος, τα μεσαία στρώματα, αν υπάρχουν ακόμα, τείνουν προς μια ολική καθίζηση, ώστε να φτάσουμε πλέον στην κοινωνία, αν το δούμε με μαρξιστικούς όρους, ταξικά, σε δύο τάξεις πια. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι τάξεις που ονόμασε ο Μάρξ, έτσι. Δεν υπάρχει εργατική τάξη, αστική τάξη. Θα υπάρχει μονάχα η μεγαλοαστική τάξη και τα μικρά χαμηλόμιστα στρώματα, έως καθόλου η λέξη μισθός θα εκλείπει τελείως. Οπότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αναρωτιέμαι λοιπόν γενικώς αυτός ο κόσμος τι ακριβώς περιμένει να αντιδράσει. Στο σημείο αυτό, χωρίς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι οι ίδιες, η ζωή είναι ίδια στην Ελλάδα με άλλες χώρες, εγώ θα πω ότι θα πάω σε μία είδηση η οποία φυσικά δεν θα ακουστεί και τόσο εύκολα από τα συστημικά κανάλια, γιατί ξέρουμε τα συστημικά κανάλια παίζουν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία βολεύουν το όλον σύστημα. Να πούμε ότι η Γαλλία φλέγεται. Επαναλαμβάνω, διαβάζω από είδηση, όλες αυτές τις πηγές φυσικά τις παίρνουμε από το διαδίκτυο. Παρίσι, Ναντ και Ρεν έχουν παραδοθεί στις άγριες συγκρούσεις σώμα με σώμα με τις δυνάμεις ασφαλείας και τους εξεγριωμένους πολίτες. Για μία ακόμη φορά χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά της μεταρρύθμισης στην αγορά εργασίας και των μέτρων λιτότητας του Φρανσουά Ολάντ. Για 14η φορά οι διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους τόσο της γαλλικής πρωτεύουσας όσο και άλλων 100 πόλεων, ζητώντας την απόσυρση του νόμου στο σύνολό του. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης του Παρισιού, ένας διαδηλωτές και 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο ένας από τους αστυνομικούς φέρει εγκάβματα στο πόδι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι συνελήφθησαν. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που τους απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου λάμψης. Ναι. 6 άνθρωποι συνελήφθησαν πριν και μετά την κινητοποίηση, όπου ομάδες νέων φώναζαν συνθήματα όπως «Όλοι συχαίνονται την αστυνομία». Στην Νάντι και στην Ρεν, όπως σημειώνει το ΑΠΕ ΜΠΕ, δισογραφικά πρακτορία, δύο πόλεις της Δυτικής Γαλλίας, σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις των διαδηλωτών με αστυνομικούς. Πριν από λίγη ώρα ένας φίλος, χρησιμοποιώντας ένα παλιό αντιξουσιαστικό σύνθημα, μου είπε: ναι, αυτό αποτελεί βία στη βία της εξουσίας, τουλάχιστον από την νέα γενιά,
Και εγώ θα πω ότι δυστυχώς στην δικιά μας νέα γενιά, ελπίζω όχι στο συνολό της, υπάρχει βία στη βία των Pokémon, αφού τα κυνηγάμε με τα μανίας. Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε περιμένοντας τα παιδιά. Σταχαιολογούμε διάφορα θέματα, άλλα σημαντικά, άλλα λιγότερο σημαντικά. Έτσι για να μπορέσει να κυλήσει λίγο χρόνος και να έρθουν τα παιδιά και να ανάψει συζήτηση. Και ένα θέμα θεωρητικά ασήμαντο, αλλά που δείχνει πολλά. Γενικότερα σε αυτή τη χώρα, εκτός από την οποιαδήποτε συνάφεια που έχει η πολιτική εξουσία με την οποιαδήποτε άρχουσα τάξη, η κολαούζη, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον όρο, υπάρχουν στον πνευματικό βίο, στον καλλιτεχνικό, υπάρχουν παντού. Δηλαδή πολύ λίγα είναι τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είτε καθηγητές πανεπιστημίων είτε κάποιοι καλλιτέχνες εντός ή εκτός εισαγωγικών αρθρώσαν ένα λόγο αντισυστημικό, αντιμνημονιακό, αν θέλετε, πατριωτικό, δημοκρατικό, πες το όπως θέλετε. Αντίθετα, και στον δρόμο τον οποίο χάραξε ο μεγάλος Σάκης, μην ρωτάτε ποιος Σάκης, ένας είναι ο Σάκης, ο οποίος είχε δηλώσει τότε όταν παίρναμε θέση υπέρ του ναι ή του όχι, είχε δηλώσει το περιβόητο «Υποφέραμε 5 ολόκληρα χρόνια και δεν θα αφήσουμε τις θυσίες μας», ο Σάκης, να πάνε χαμένες. Άλλοι στον δρόμο αυτό συνεχίζουν τις δηλώσεις τις πολιτικές με νόημα. Διάφοροι έτσι καλλιτέχνες, σας είπα και πάλι εντός εκτός εισαγωγικών, πρόσφατα ο καλλιτέχνης Πάνος Μιχαλόπουλος, ηθοποιός, ο οποίος έκανε μία κριτική στην σάτιρα του Λαζόπουλου, εντάξει, δικαίωμά του εννοείται, η κριτική είναι κριτική και η γνώμη υπάρχει, αλλά θα ακούσετε για τη γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Μιλάει ότι ο Λαζόπουλος δεν κάνει εκπομπή αλλά κάνει προπαγάνδα, δεν κάνει σατιρική εκπομπή και θα το πληρώσει, γιατί άλλο σάτιρα, άλλο προπαγάνδα. Και συνεχίζει με έναν πολύ ωραίο έτσι λόγο, αναφερόμενος στο Σιμίτη, ο οποίος για εκείνον είναι ό,τι καλύτερο πέρασε από την Ελλάδα και θα πρέπει να του ανάβουμε κέρι που μας έβαλε στο ευρώ, ασχέτως αν λοξοδρομήσαμε ως χώρα και το καράβι το πέταξαν οι επόμενοι στα βράχια. Ναι. Οι επόμενοι στα βράχια. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο πλέον ο κάθε, να πω ανιστόρητος, να πω ο κάθε, θα με συγχωρέσουν, αλλά όπως κάνουν και εκείνοι κριτικοί, έχουμε και εμείς το δικαίωμα της κριτικής. Ο κάθε άσχετος να μπορεί να μιλάει επί παντός επιστητού. Να μιλάνε καλλιτέχνες οι οποίοι διαπρέψανε σε περίεργες ταινίες, τουλάχιστον περίεργες, και γίνανε γνωστοί τις δεκαετίες του 80. Δηλαδή, εξαγοράζοντας το Ρόδα Τσόντα και Κοπάνα, μπορείς αυτή τη στιγμή να μιλήσεις για ευρώ, μπορεί να μιλήσεις για Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μιλήσεις για εξωτερικές σχέσεις, εξωτερική πολιτική, μπορεί να πεις τα πάντα. Σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι, έτσι γίνεται, και έτσι συνεχίζει να γίνεται. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαβάσαμε πρόσφατα, συγγνώμη γιατί νομίζω ότι έρχονται τα παιδιά, να κάνουμε μισό λεπτάκι. Λοιπόν, απλά να διαβάσουμε κάτι άλλο το οποίο διαβάσαμε πρόσφατα σε μια εφημερίδα. George Soros, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε φυλακή προσφύγων, αλλά πρέπει να μπολιαστεί με νέο αίμα. Ναι. Να θυμίσουμε απλά ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο πριν από λίγο καιρό το είχε αναφέρει και ο κύριος Πολάκης, δηλαδή το μπόλιασμα της ελληνικής κοινωνίας με διάφορους αλλοδαπούς, δεν το εξετάζουμε αν είναι σωστό ή όχι. Δεν το εξετάζουμε από πλευράς χρώματος ή όχι. Το εξετάζουμε από ποια σκοπιά. Ότι το 1920 το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε. Ο Νίκλαους Φον Γκούντενχοφ Καλέργη, ένας αυστριακός διπλωμάτης, είχε αναπτύξει μια θεωρία που λεγόταν η θεωρία της Πανευρώπης.
στη θεωρία της Πανευρώπης, στην οποία ουσιαστικά χώριζε την Ευρώπη σε άρχουσα τάξη που ήταν φυσικά η γερμανική, τι έλεγε ουσιαστικά, έλεγε ότι η Ευρώπη πρέπει να μετατραπεί σε ένα μείγμα πληθυσμών, οι οποίοι θα έχουν τα χαρακτηριστικά του σημερινού του Αιγυπτίου, οι οποίοι σαν κράμα λαών θα είναι πολύ πιο εύκολα ελέγξιμο. Λοιπόν, μακριά από μας οποιοδήποτε άλλο συνειρμός, εδώ μιλάμε γενικώς για ένα παγκοσμιοποιητικό σχέδιο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω όλους εδώ πέρα, ήρθαν όλοι μαζί. Ανταρσία κάνουμε εδώ στο στούντιο. Πρώτα απ' όλα να πω, με συγχωρείτε με αδέρφια, αλλά να πω στον Θοδωρή τον Μεκλιζόγλου, καλώς τον. Γεια σου Περικλή, το συμπαρουσιαστή μου. Και να παρουσιάσω με πολύ μεγάλη χαρά τον Λεωνίδα. Εγώ άργησα γιατί πήγα αυτό το παιδί έτσι. Και τον Λεωνίδα, ναι, τον Λεωνίδα και τον Ηλία Παπαδόπουλο από το... Δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο. Γεια σου Περικλή. Γεια σας παιδιά. Και λοιπόν, Θοδωρή. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πολλοί μας έχουν κατηγορήσει, Θοδωρή, ότι βγάζουμε όλο φίλους μας στο στούντιο. Εγώ δεν θα διαψεύσω κανέναν. Υπάρχουν δύο λόγοι όμως. Ο ένας λόγος είναι ότι ναι, στους χώρους που κινούμαστε, χώρους ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι ελεύθεροι, θέλουν να ζήσουν ελεύθερα και θέλουν να εξυπηρετήσουν όχι μόνο το δικό τους καλό, αλλά και το διπλανό τους και το παραδιπλανό τους. Ναι, είναι φίλοι μας αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτούς βγάζουμε. Και δεύτερον, επειδή είμαστε γενικώς χαμηλών τόνων, εμείς είμαστε υπέρ της άποψης, τηρούμε την ελληνική παροιμία που λέει: πες μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Εμένα αυτά τα παιδιά είναι φίλοι μου και δικοί σου φίλοι, και θα τους αφήσω να πούνε τις πρώτες κουβέντες από μόνοι τους τώρα. Παιδιά. Καταρχήν, εντάξει, στην εισαγωγή να πω και εγώ ότι τα παιδιά τα γνώρισα περίπου πριν ένα χρόνο, γνωριστήκαμε έξω από τα Ειρηνοδικεία εκεί στον αγώνα κατά των πληστηριασμών. Πρώτα απ' όλα, για μένα μετράει πάρα πολύ ότι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Συνειδητοποιημένοι πολίτες, πρώτα απ' όλα. Πολίτες. Έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή τη λέξη. Τη λέξη πολίτης. Γιατί συνήθως οι πιο πολλοί ιδιωτεύουν πλέον. Δεν είναι πολίτες με την έννοια, την κλασική έννοια της λέξης και όλα αυτά που σημαίνει. Και εγώ προσωπικά, πριν ξεκινήσουμε ακόμα, να τους δώσω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Ο λόγος στα παιδιά. Καταρχάς, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αν κατηγορήσετε για το ότι φέρνετε φίλους, εγώ μπορώ να δηλώσω εχθρός προκειμένου να σπάσω τις κατηγόριες. Είναι οικογενειοκρατία στην ΕΡΤΟ. Είναι οικογενειοκρατία, ακριβώς. Είναι οικογενειοκρατία στις μηνύσεις, στις διώξεις, στους αγώνες, στις τρεχάλες και γενικότερα σε όλα αυτά που μας, σε όλα αυτά τα λουλούδια και τις πάστες, τις σοκολατίνες που μας... με τις οποίες μας ανταμείβει το σύστημα, το οποίο κάτι δεν τους πάει καλά με την πάρτι μας λογικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Διαβάζω, ναι, κάτι. Είναι τιμή μας γενικά και εσάς και γενικότερα τους ανθρώπους που γνωρίζουμε στον δρόμο, γιατί εκεί ατσαλώνονται και δημιουργούνται οι πραγματικές σχέσεις. Τα γραφεία, ό,τι επίπεδο συμφωνίας και να έχεις με κάποιον, εντάξει, αυτό εύκολα σπάει στο επόμενο βήμα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ είναι ότι μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειάζεται να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε τόσο πολλοί δηλαδή στους αγώνες, που πραγματικά να μην γνωριζόμαστε. Είναι κλεμμένο αυτό. Ναι, μου το έχεις κλέψει, ναι. Γιατί όταν ήμουν με τον Γιάννη το Σχίζα μια μέρα από τις πολλές. Μπας περιπτώσει αντιδράσεις απέναντι στους μνημονιακούς νόμους. Να. Η γνωστή Μαϊντανή του Συντάγματος, Σχίζας, Περικλής, Θοδωρής. Και είπαμε ότι την ημέρα που θα είμαστε κάπου εκεί και δεν θα ξέρουμε κανέναν, θα αρχίσει επανάσταση. Μπράβο. Κάτι τέτοιο. Οπότε δυστυχώς θα έλεγα. Ναι, το συμφωνώ. Συμφωνώ να το αφαιρέσουμε. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει πάντως. Ναι. Ελπίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, θα έλεγα. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μαζικοποιηθούν τόσο πολύ αυτοί οι αγώνες, θα γίνουν κτήμα της ίδιας κοινωνίας και δεν θα χρειάζεται να μιλάμε πλέον με τα μικρά μας ονόματα, γιατί πολύ απλά θα έτσι είναι υπόθεση του λαού όλη αυτή η υπόθεση. Θα έλεγα, Θοδωρή, πριν μπούμε έτσι σκληρά στη σκληρή πραγματικότητα, γιατί θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και σχετικά με το κίνημα Δεν Πληρώνω, ενίο μέτωπο, θα κάνουν τα παιδιά τις αποκαλύψεις τους.
Και όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Και όλοι, θα μιλήσουμε για όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Θα έχουμε έναν τηλεφωνικό καλεσμένο για λίγο, ο οποίος θα αποκαλύψει ένα θέμα. Το έχει αποκαλύψει ήδη, θα το επαναλάβει όμως. Τον κύριο Τίγκα που μας είχε μιλήσει για το εγκληματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην Χαλκιδική. Ναι, ναι, ναι. Που τα παιδιά, επειδή έχουν και οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ανησυχία, θα το οπωσδήποτε θα τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα βαριά, που θα τους προβοκάρω κιόλας κάποια στιγμή, να πάμε λέει, πιο ελαφριά. Και επειδή με ακούσαν και από το ράδιο την ώρα που ερχόντουσαν. Από το αμάξι. Από το αμάξι. Καταρχάς, ναι. Ελπίζω να γίνεται αντιληπτή η διαφορά των φωνών μας ως αδέρφια. Λεωνίδας Παπαδόπουλος. Και εγώ είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Μια διαφορά στην τονικότητα. Ναι, ναι, ναι. Φωνή 2, φωνή 3. Ναι, και εμένα με το Θοδωρή μας μπλέκουνε. Μας λένε δηλαδή έχετε ολόγια φωνή. Έτσι, Θοδωρή μου. Ναι, όχι ακριβώς. Πηγαία είναι η φωνή για τον Θοδωρή. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το πρώτο θέμα το οποίο έπιασα ήταν την καινούρια οικονομική παύλα μαθηματική παύλα νέα θεωρία οικοκυρικών. Πέστε την όπως θέλετε, τις επιφανούς. Και φερέλητος κυρίας Θεανού Φωτίου, η οποία μας εξέπληξε ύστερα από την θεωρία με τα γεμιστά, γιομιστά κατά τον... Θετικά μας εξέπληξε. Ναι, 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 ναι. Σήμερα, από ό,τι διαβάζω, μας έκανε... Έχουμε καινούργια συνταγή. Έχει καινούργια συνταγή, όπου 150 είναι παραπάνω από τα 200. Το έχετε ακούσει φυσικά και το ξέρετε. Ναι. Αν δεν το ξέρετε, είναι εδώ, συμβουλευτείτε το... Την πρώτη φορά που είδα τέτοια μαθηματικά ήταν επί Μητσοτάκη. 0 και 0 ήταν 13. Αλλά τώρα. Ο περίφημος Πολύδωρας τότε είχε πει το ότι 0 συν 0 με την ελάφρυνση και τη φορολογική. Με τη φορολογική ελάφρυνση. Ο Βίρονας, εγώ πιστεύω ότι το έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ο Βίρονας το είχε πει. Το είχα γραμμένο. Λοιπόν. Για να ακούσω λίγο ρε παιδιά την άποψή σας για αυτά καινούργια μαθηματικά. Εσύ που είσαι και οικονομολόγος, Ηλία. Κοίταξε, είναι μια θεωρία η οποία δεν είναι καινούργια. αν και. Κοίταξε, γενικά την έχουμε ζήσει δεκαετίες τώρα. Απλά βλέπουμε τώρα μια νέα εκδοχή της από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μοιάζει λίγο με τις εξισώσεις και με τις ρίζες μηγαδικών αριθμών στα μαθηματικά, όπου υπάρχει αρνητικός αριθμός που μπαίνει κάτω από ρίζα κτλ. Κάτι τέτοιο είναι το 150 ράντες. Πάνω από 200. Με ράντα το έβαλε. Το έβγαλε με ράντες. Ναι, μπράβο. Τι ράντες, όχι ράντες. Ναι. Ρίζα, ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων τα μαθηματικά αυτά έχουν λίγο. Έχουν λίγο μπλέξει έννοιες, ναι. Θα έλεγα ότι η κυρία Φωτίου μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες εντάξει μπορούμε να τις παίρνουμε λίγο στο χαβαλέ, έτσι για να το πω λαϊκά, αλλά είναι πολύ σοβαρές. Γιατί καταδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης και μάλιστα τέτοιες δηλώσεις βγαίνουν από το στόμα και επιφανών στελεχών οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο και εκφράζουν την πολιτική της κυβέρνησης 100%. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιο κατώτερο στέλεχος να πει το δικό του, ας πούμε. Βγαίνουν μέσα από ένα συγκροτημένο τρόπο. Πολλές φορές και για να πιστεύω σπείρουν λίγο έτσι το μπέρδεμα, ας πούμε, και την, μέσα στον κόσμο να προσανατολίσουν τον αποπροσανατολισμό μέσα στον κόσμο. Δηλαδή να ασχολούμαστε με τις δηλώσεις της κυρίας Φωτίου, του κυρίου Φίλη και του κυρίου Κουρουπλή και να μην ασχολούμαστε με τα πολύ πολλά, σημαντικά έτσι. Ζητήματα. Και πολλές φορές η Λέων πιστεύω ότι είναι αλλαγή. Δηλαδή βγαίνουν και λέουν το έδαφος για κάτι που θα ακολουθήσει. Δηλαδή τι κάνουν, πετάνε κάτι, βλέπουν τις αντιδράσεις. Καταλαβες. Σωστά, για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει στην πορεία. Έχουμε πολλές φορές το έχουμε δει. Έχουμε χαιρετισμούς από τον Πάνο τον Παπαδομανολάκη. Τα φιλιά μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς στην εκπομπή. Δεν μας κρατάει μούτρα που του κάνουμε απιστίες, γιατί χθες βγήκαμε. Το ξέρουμε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σκληρό πόκερ, ένα σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των καναλιών. Με τη μάχη τη διαφημιστική πίτα. Ναι, καταγγέλλω το Πλατεία Radio. Έτσι, τώρα εδώ, εν πάση περιπτώσει. Σε ποιον θα μπει στο φιλουρί. Λοιπόν, ναι, όμως, όσο και αν τους ονομάζουμε λαγούς, όσο και αν φαίνονται αστεία αυτά τα πράγματα, οι δηλώσεις τους και μάλιστα μία εβδομάδα μετά, περίπου 10 μέρες μετά τις δηλώσεις Κατρούγκαλου, ότι ποιος δεν μπορεί να ζήσει με 350-380 πόσα είναι ευρώ. Δηλαδή. Πλέον ευτελίζεται και ο δημόσιος λόγος, αλλά όχι μόνο ευτελίζεται, είναι αυτό που είπε ο Θοδωρής, ότι τελικά μας λένε ίσως τι θα συμβεί με τα δικά τους λόγια. Τι λέτε?
Εντάξει, αυτό που συμβαίνει πρακτικά δεν είναι απλά λαγή αυτοί οι άνθρωποι, είναι λαγή με πετραχίλια. Είναι αυτοί που μαστάζουν δηλαδή το προϊόν. Υπάρχει ένας γενικός εξευτελισμός της ζωής μας. Δεν είναι απλά λογιστικό το ζήτημα. Θέλω να πω ότι ούτε με τα 150 ευρώ ζεις, ούτε με τα 200, ούτε με τα 300, ούτε με τα 600. Ούτε έτσι. Με τα 700, ούτε με τα 800 πλέον, Λεωνίδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα διαρκές μαρτύριο της σταγόνας, στο οποίο υποβάλλουν τον ελληνικό λαό. Του λένε ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο και είναι η συνέχισή μας στη ροή της Ευρωζώνης. Ναι, να μείνουμε στο κεντρικό πυρήνα και λοιπά. Και αλλιώς μετά είναι η σχατιά του κόσμου με τα τέρατα. Αυτό είναι πρακτικά. Κανένας δεν λέει ότι είναι χαρούμενος. Δηλαδή και η κυρία Θεανό, ας πούμε, που τη βγάζουν ως λαγό, όπως τα πιο γραφικά στοιχεία, ας πούμε, της κυβέρνησης, δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι εντάξει, και αυτό που συμβαίνει δεν το θέλω, βρε παιδιά. Απλά για το καλό σας γίνεται. Είναι σημαντικό όμως να μην το θέλει και να κλαίει και λίγο. Όμως η αλήθεια είναι ότι με όλο αυτό το μύθευμα το οποίο πλασάρουν, ουσιαστικά σου λέει ότι εντάξει, ξέρω εγώ, σε γλιτώνω από τον βέβαιο θάνατο που θα είναι αυτό το εξόδου από την Ευρωζώνη και όλων αυτών των δεινών τα οποία θα επέλθουν. Και εντάξει, θα πονέσουμε, θα κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, δεν μας αρέσουν, όμως στο τέλος θα βρούμε το φως στο τούνελ. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν πείθει γενικά, όμως υπάρχει και βρίσκεται στη βάση της κοινωνίας. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να δομήσουμε και εμείς το δικό μας από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι ίσως η μεγάλη ανεπάρκεια. Περνάει, βρε τον είδαμε πλέον αυτό στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Εγώ δεν το πιστεύω. Σε μια ατομιστική λογική, ότι κάτσε να σκύψουμε το κεφάλι, να κουλουριαστούμε, μπας και περάσει κάποια στιγμή η μπόρα. Και με μια λογική ότι ο καθένας μας μπορεί να περνάει τον ατομικό του Γολγοθά, όμως δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο συλλογικά να αντιδράσουμε. Αν και δεν προκρίνεται ως κάτι υγιές και κάτι φοβερό και wow, παρόλα αυτά μπορεί να αναλογιστεί του οικογένειας, νοικοκυριά κτλ. Ότι ας κάνουμε λίγη υπομονή κάποια χρόνια ή να έχουν και το ενοχικό σύνδρομο ότι μαζί τα φάγαμε. Αν δεν υπάρξει ο αντίλογος, ο οποίος αντίλογος δεν θα μείνει απλά στο επίπεδο, ας πούμε, των προγραμματικών δηλώσεων ή, εν πάση περιπτώσει, της φωνής, ας πούμε, κάποιων πεφωτισμένων instructors από κάποια γραφεία ή κάποια κανάλια που θα έχουν την τιμή και την ευτυχία να μπορέσουν ουσιαστικά να τοποθετηθούν, αλλά θα γίνει ένα κομμάτι της κοινωνίας ο αντίλογος, της ενεργής κοινωνίας, της κοινωνίας που παράγει, της κοινωνίας της νεολαίας, όλο εκείνο του κομματιού το οποίο προσπαθεί να αντισταθεί με κάποιον τρόπο, αλλά δεν βρίσκει και τον τρόπο απ' την άλλη, τότε και μόνο θα μπορέσει ουσιαστικά να συγκρουστεί αυτό το σάπιο, το σκοτεινό πραγματικά αφήγημα αυτών των τύπων οι οποίοι κάνουν το παν προκειμένου να παραμείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες της εξουσίας, απέναντι στην πραγματική φωνή του λαού, η οποία δεν θα λέει ένα απλό φύγετε, ένα απλό όχι, ένα απλό δεν σας θέλουμε. Θα διατυπώνει μια πολιτική άποψη με κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι και πάρα πολλά, ας είναι λίγα αρχικά, για να μπορέσουμε να τα συμφωνήσουμε και πολύ, όμως θα μπορέσει να τα παλέψει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα και να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα και ο ελληνικός λαός να εξαθλειωθεί απόλυτα. Εντάξει, δεν θα χάσει και η Βενετία Βελώνη, έτσι, παγκοσμίως. Υπάρχουν λαοί με μεγάλη ιστορία οι οποίοι μαστίζονται από τεράστιους πολέμους υπεριαλιστικούς, από φτώχειες, από αρρώστιες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν ακόμα την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Το είχε πει και η Άννα η Βαγενά ότι 400 χρόνια αντέξαμε, αλλά 99 δεν κάνουν τίποτα. Ξέρεις γιατί σε ρώτησα. Πότε το είπε? Το είπε πριν από μερικούς μήνες. Α, δεν έχουμε πάει στα 98-99 είμαστε ακόμα. Ναι. Είχα μια ανησυχία έτσι, στο κοντέρ, δηλαδή, γιατί δεν ξέρω πώς γράφει, αν γράφει σωστά. Όχι, ήθελα να τονίσω, ο Λεωνίδας περιέγραψε, ας πούμε, το ποιος θα πρέπει να είναι ο τρόπος αντίδρασης και πώς πρέπει να το. Απλώς, εγώ ήθελα να πω, το ρώτησα αν περνάει το αφήγημα με βάση και το περσινό δημοψήφισμα. Ναι. Το περσινό δημοψήφισμα ίσως ήταν ένα μάθημα ότι το αφήγημά τους δεν περνάει και τόσο εύκολα πλέον. Ναι, αλλά εδώ θα σε διορθώσω σε κάτι. Δεν περνάει πιο εύκολα, αλλά από τη στιγμή που το αφήγημα του, το δικό μας αφήγημα, το όχι δηλαδή, να, δεν εξελίχθηκε σε αυτό που θα έλεγε ο Γκράμψη ιδεολογικοπολιτική ηγεμονία, τότε το όχι ήταν ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό.
Σίγουρα. Και το είδαμε μερικούς μήνες μετά το όχι στις εκλογές που έγιναν. Ακριβώς. Που δεν υπήρξε ο πολιτικός, κοινωνικός, μαζικός φορέας τέλος πάντων που να εκφράσει τους ανθρώπους αυτούς. Εκεί πιστεύω περισσότερο, Ηλία, παίχτηκε αυτό το δίπολο που έπαιξε η κυβέρνηση ουσιαστικά, ώστε να μην ξαναέρθουν οι παλιοί. Εμείς είμαστε το νέο, οπότε. Σωστά. Δηλαδή, είμαστε εμείς, δεν υπάρχει ο τρίτος. Όντως δεν υπήρχε. Yeah. Να μην λέμε ότι. Δεν υπήρχε δηλαδή ο τρίτος πόλος έτοιμος, οργανωμένος, ο τρίτος πόλος. Τουλάχιστον η κοινωνία που υπήρχε. Αναγνώριζε σε κάποιον αυτό. Ναι, το ρόλο. Δεν αναγνώρισε σε κάποιον αυτό το όχι. Οπότε μοιραία πήγαμε σε αυτό το δίπολο. Βέβαια, είδαμε ότι τα ποσοστά του ήταν συρρυκνωμένα. Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο μαγειρεμένα, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι θέμα τώρα της εκπομπής. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντως ο κόσμος στο δημοψήφισμα αυτό που έβγαλε δεν ήταν αυτό το φοβικό σύνδρομο που έβγαζε σε προηγούμενα. Δηλαδή εμένα στο δημοψήφισμα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό το 63% ήταν έτοιμο για όλα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και... ήταν έτοιμο, δηλαδή το όχι δεν ήταν το όχι της ερώτησης του δημοψηφίσματος. Όλοι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τι μπορεί να σημαίνει αυτό το όχι και τι θέλανε με αυτό το όχι. Το όχι, για να το πω έτσι όπως το πιστεύω, δεν ήταν ένα όχι των πλατιών και των αγανακτισμένων που ήταν μια αρνητική απάντηση. Ήταν ένα ναι ουσιαστικά σε έναν άλλο δρόμο. Πράγμα, αυτό το πιστεύω. Δηλαδή ότι το όχι στο δημοψήφισμα μπορούμε να το μεταφράσουμε ως ένα ναι στη σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κατεστημένο και εν συνεχεία και εγώ με το σκληρό πυρήνα έτσι όλων των. Εγώ θα προβοκάρω όμως. Ναι. Δηλαδή, επειδή το σοβαρέψατε πολύ, εγώ θα το πήγαινα για έτσι πολύ χαλαρά μέχρι την αλλαγή της ώρας, αλλά αφού το σοβαρεύουμε, το όχι, το ψήφισε και ο Καρανίκας. Και μετά από λίγο έγινε σύμβολος του Πρωθυπουργού. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί μέχρι το όχι και μέχρι την Κολοτούμπα τον είχα φίλο στο Facebook από τον Φεβρουάριο, από τις συγκεντρώσεις του Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα. Πιθανόν όλοι όσοι είναι στην κυβέρνηση σήμερα ψήφισαν το όχι. Έτσι. Δηλαδή, λογικά ναι, αφού η κυβέρνηση έκανε το δημοψήφισμα δηλαδή, και ήταν καθαρά υπέρ του όχι. Εγώ που θέλω να καταλήξω ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βλέπουμε, εκτός από το ένα κομμάτι του πληθυσμού, όπως είπαν πάρα πολύ σωστά και τα δύο παιδιά, το οποίο ουσιαστικά έχει σκύψει το κεφάλι, περιμένει ή ανέχεται. Μην πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι για πάντα, κάποια στιγμή θα τελειώσει, κάνουμε και το σταυρό μας, πάμε και λίγο παραπάνω στην εκκλησία γιατί έχουν αυξηθεί αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία, διάφορες μορφές αντίδρασης. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο έχοντας μάθει χρόνια στη συναλλαγή κάνει και αυτό τη δικιά του διαπλοκή. Εγώ δηλαδή είμαι πεπισμένος για αυτό το θέμα. Ή προσπαθεί να την κάνει. Έτσι. Αλλά μπορεί να μην βρίσκει το έτερο νήμιση. Το είπες πολύ σωστά. Ή προσπαθεί να την κάνει δηλαδή. Ενδεχομένως ακόμα να ισχύει το έλα μωρέ θα τους ψηφίσω, έλα μωρέ κάποιον ανιψιό θα μου χώσουν μέσα στο δημόσιο, έλα μωρέ κάτι θα κάνουν. Δηλαδή ουσιαστικά κάτι περιμένουν, ένα κομμάτι που κοιτάξε, πάνε, γίνεται φερεκτή μου, σε ένα μικρό ποσοστό, ναι, σε ένα μικρό ποσοστό γίνεται, δεν γίνεται όπως παλιότερα. Δεν νυπίζουμε στις εποχές των παχιών Αγελάδων που βάζαμε τσούρμο μέσα στο δημόσιο και βολευόμασταν, αλλά τους δικούς τους εγώ βλέπω ότι μια χαρά τους βολεύουν σε θέσεις. Δηλαδή δεν βολεύουν μεγάλη μερίδα του λαού, αλλά τον ξάδερφο, τον φίλο, τον Μπατζανάκη, ξέρω εγώ, βρίσκουν τρόπο να τον βάλουν, ας πούμε, στο κόλπο μέσα. Μην ξεχνάμε ότι και ανέφερε τον κύριο Καρανίκα, ξέρω, για παράδειγμα του Σάρ, που είναι μην ξεχνάμε ότι και αυτός ο εξαίρετος Κυριάκος δήλωσε. Περίμενε να ακούσει ποιο έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ εξαίρετη τώρα. Δεν ξέρω. Έφτασε να κάνει μια δήλωση στην οποία αυτοδιαψεύδεται. Στην οποία να λέει: έλα μωρέ, δεν θα του πειράξουμε και πολύ του δημόσιου υπαλλήλου. Άρα κάτι έχει στο μυαλό του, έτσι. Δηλαδή τελικά χωρί να δαιμονοποιήσει. Αυτού που δεν απέλησε, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά η στόχευση είναι συγκεκριμένη και είναι κοινή και από τα δύο κόμματα. Και εγώ αναρωτιέμαι ύστερα από όλα αυτά και όλες τις ζυμώσεις που γίνονται. Ρε παιδιά, μήπως αυτό που έλεγε ο Πουλατζάς για την εστία ενίου κόμματος είχε δίκιο που το έλεγε τότε. Κοίταξε, το θέμα είναι. Προβοκαρώ. Συμφωνώ με το σκεπτικό. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι. Και ο Μητσοτάκης, εγώ πιστεύω αυτό δεν το κάνει τυχαία. Μπαίνει σε μια λογική κοινωνικού, να αναπτύσσει κοινωνικούς αυτοματισμούς από τώρα. Δηλαδή, προλύνει ένα έδαφος, συνεχίζοντας βέβαια το ίδιο έδαφος στο οποίο κινείται και η τωρινή κυβέρνηση, κοινωνικών αυτοματισμών δηλαδή. Το κάνει σε όλα τα επίπεδα αυτά η κυβέρνηση. Και στο μέτωπο, για να πάμε και στα δικά μας, ας πούμε, στο μέτωπο της ΔΕΗ, λέει ότι αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν εντάσσονται στις 36 δόσεις είναι μπαταχτσίδες, είναι κακοπληρωτές, είναι μεγαλοφιλέτες, είναι οι πισινάτοι και οι κοτεράτοι, ας πούμε.
Ενώ εμείς από την καθημερινή τριβή που έχουμε με τέτοιους ανθρώπους, βλέπουμε ότι είναι το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είναι ο πυρήνας των χυμαζόμενων ανθρώπων αυτής της κοινωνίας, αυτοί που δεν μπορούν να ενταχθούν καν στις 36 δόσεις, γιατί είναι κακοπληρωτές, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Γι' αυτό δεν τους βάζουν στις 36 δόσεις. Μου... Αυτοί οι αλήτες καθανάδες. Μπορεί να είσαι κακοπληρωτής στην εφορία. Να είσαι κακοπληρωτής, ξέρω εγώ, στο ρεύμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει οικογένεια που να διακινδυνεύσει να μείνει, ας πούμε, το σπίτι της χωρίς ρεύμα. Και όμως αυτή η γελία προπαγάνδα είναι ένα εργαλείο τώρα αυτή τη στιγμή προπαγανδιστικό στα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν το κάνει. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, προηγουμένως πριν έρθετε, επειδή δεν μπορούσα να τα ακούτε και όλα, εγώ έκανα ένα ελαφρύ θέμα σχετικά με κάποιες δηλώσεις διαφόρων καλλιτεχνών, γενικά με τη στάση του καλλιτεχνικού εντός εισαγωγικών ή πνευματικού κόσμου, όπως είδα μια δήλωση. Του Πάνου Μιχαλόπουλου, Ρόδατσοντα Γιακοπάνα, ο οποίος είπε: Ευλογούμε τον Σιμίτη, μας έβαλε στο ευρώ. Θοδωρή μου. Και εκείνη τη στιγμή αυτόματα σκεφτόμουν. Η Σιμίτη πρέπει να έχει λήξει η φοβερή του καριέρα, γι' αυτό. Όχι. Μπήκαν στο ευρώ, οπότε δεν χρειάζεται να δουλεύει άλλο. Μπορεί να σόρταρε τίποτα στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, τον ευλογεί όμως. Σε αυτό το σημείο θυμήθηκα εσάς που καθημερινά παλεύετε με αυτού του κυρίου τη ΔΕΗ. Και θυμήθηκα τη διαφήμιση με την Ελένη Ράντου και την ονομάζω. Και θα μου πει κανείς, έλα μωρέ, εντάξει, λεφτά πήρε η γυναίκα. Δηλαδή, ναι, τελικά έτσι πάει. Λεφτά παίρνει η γυναίκα να διαφημίσει τη ΔΕΗ, λεφτά παίρνει η πρακτική για να σε απειλήσει, λεφτά παίρνει τη δουλειά μου, λεφτά παίρνει ο ελεκτής στο μετρό, λεφτά παίρνει αυτός που σκόβει το ρεύμα, τη δουλειά τους κάνουν και κάποιοι οθαίνουν και κάποιοι παίρνουν λεφτά. Μήπως τελικά οι κοινωνικοί αυτοματισμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι φανταζόμαστε. Ναι, βέβαια. Γενικότερα υπάρχει μια στρεβλότητα ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη γενικά. Όταν μιλάμε για δημόσια κοινωνικά αγαθά όμως ή φυσικό περιβάλλον, νόμος δεν είναι το δίκαιο του εργάτη σε καμία περίπτωση, είναι το δίκαιο της κοινωνίας. Και αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, και στην τοποθέτηση του ανθρώπου, του κ. Τίγκα, ο οποίος θα μιλήσει μετά για το ζήτημα της Χαλκιδικής. Φυσικά, νόμος δεν είναι το δίκαιο των εργατών εκεί πέρα της Eldorado Gold, σε καμία περίπτωση. Και θα μιλήσει στην Eldorado Gold, είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Ακούστε, το είχαμε πει. Όχι, καλά κάνει και το λέει όμως. Γιατί και εμένα ο συνειρμός μου εκεί πήγε, ότι όταν έβγαινε ο Άδωνης με κασκέτο, με τέτοιο, με το κράνος, ας πούμε. Ακριβώς. Και έβγαινε μαζί με τους εργάτες του Eldorado. Είπαμε να μιλάμε σοβαρά. Θέλω να πω ακριβώς ότι. Να μην αναφέρω δηλαδή ονόματα που ευθύνονται. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή το δίκαιο του εργάτη δεν είναι το δίκαιο υπέραν όλων. Υπάρχουν και κάποια κοινωνικά ζητήματα. Νόμως είναι το δίκαιο του εργάτη στην αντίφαση κεφάλαιο εργασία. Απέναντι στην εργοδοσία, δηλαδή. Λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο μαρξιστικά, είδα ότι το έκανε πριν. Σε παρακαλώ. Και παίρνω την άκρη του νήματος. Λοιπόν, πουθενά αλλού γενικά δεν είναι νόμος το δίκαιο του εργάτη. Αν βάλουμε όμως αυτή την αντίφαση, ναι, όντως. Όχι οποιοδήποτε εργάτη. Όμως όταν οι εργάτες βγαίνουν προκειμένου να υπερασπιστούν. Ουσιαστικά ταυτίζονται με τα δίκαια της εργοδοσίας και βγαίνουν να τα υπερασπιστούν προβάλλοντας το δικό τους δίκαιο ως ενός φτωχού χαμηγόμενου σε σχέση με το κοινωνικό δίκαιο ή το περιβάλλον ή το δημόσιο κοινωνικό αγαθό της ηλεκτροδότησης ή το δημόσιο κοινωνικό αγαθό της ελεύθερης μετακίνησης ή το δημόσιο κοινωνικό αγαθό της υγείας. Τότε δεν είναι το δίκαιο του εργάτη, γιατί δεν υπάρχει ούτε η ΔΕΗ για να υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι, ούτε τα νοσοκομεία για να υπάρχουν κάποιοι γιατροί και να δουλεύουν. Είναι άλλοι οι λόγοι που υπάρχουν. Εκεί είμαστε όλοι, και εγώ ως γιατρός, εκεί προκειμένου να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια υγεία, προκειμένου να βρίσκουν την υγεία τους οι φτωχοί κυρίως και ανήμποροι. Και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά πρωτίστως αυτοί που δεν μπορούν να βρουν αλλιώς την υγεία τους. Αυτό είναι το κοινωνικό δίκτυο. Ακριβώς. Αναφορικά με την προηγούμενη σας κουβέντα, χωρίς να θέλω να κάνω πάλι νοδίες, απλά ήθελα να σημειώσω κάτι. Το μεγάλο λάθος ήταν ότι αυτό το όχι, το οποίο ήταν μια ηρωική απάντηση του ελληνικού λαού, προσπάθησαν κάποιοι να πούνε ότι εμείς είμαστε οι εκφραστές του. Αυτό είναι ένα λάθος γενικότερα, γιατί δεν ήταν πραγματικότητα. Γι' αυτό ήταν το βασικά λάθος. Όχι επειδή ήταν, ξέρω εγώ, όχι επειδή περιείχε έπαρση ή οτιδήποτε άλλο, απλά επειδή δεν ίσχυε. Κανένας πολιτικός φορέας δεν ήταν ο υπεύθυνος γι' αυτό το όχι του ελληνικού λαού. Όχι. Γι' αυτό το μπόρεσε να το καπηλευτεί και να το διαχειριστεί κιόλα ο Τσίπρας. Ήταν κάτι αυθόρμητο. Μπράβο, ήταν κάτι αυθόρμητο, ήταν κάτι το οποίο. Είχε να κάνει και με τη στήριξη της κυβέρνησης σε κάποιο βαθμό τότε. Εντάξει. Είχε πολλούς παράγοντες που να προσπαθήσουμε να ονοματίσουμε 3-4-5 πιθανώς να φωτίσουμε απλά μια πλευρά της πραγματικότητας και να αφήσουμε μια πολύ μεγάλη
ακόμα σκοτεινή. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένα ακόμα όχι, το οποίο δεν, από το οποίο δεν προέκυπτε ένας συγκροτημένος πολιτικός λόγος. Δεν κεφαλαιοποιήθηκε πάλι. Ακριβώς, και συγκεκριμένη συγκυρία, η οποία συγκυρία βέβαια κρατάει εδώ και χρόνια, όλα τα μνημονιακά χρόνια. Δύο πράγματα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Είναι η αντίσταση στα μνημονιακά μέτρα, σε όλους τους νόμους και τις εφαρμογές τους, που είναι απαραίτητοι, έτσι. Και από την άλλη είναι η συγκρότηση ενός πολιτικού λόγου, ο οποίος θα πρέπει να γίνει πλειοψηφικός. Δηλαδή, ο αντίπαλος πόλος, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, είτε το ένα είτε το άλλο να μην συμβεί, θα πρέπει να, δηλαδή, είναι αναγκαία και τα δύο. Ικανά δεν ξέρω αν είναι, όμως είναι αναγκαία. Αν δεν συμβούν, τότε θα έχουμε πρόβλημα, όπως έχουμε ήδη πρόβλημα. Γιατί τώρα σε αυτόν τον Αρμαγεδόνα, ας πούμε, των κομμένων ρευμάτων, ή στον Αρμαγεδόνα των πληστηριασμών, που έρχονται από την επόμενη Τετάρτη, όπου πλέον έχουν βάλει όλα τους τα μέσα. Ήδη είπαν ότι έξι funds, διέρευσε ότι έξι funds έχουν καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε, τελικά αυτά τα κόκκινα δάνεια. Θα πάμε και θα θέλουμε. Κάποιοι τα θέλουν, έτσι. Δεν είναι πολύ οξύμορο. Και προφανώς τα θέλουν γιατί τα κόκκινα δάνεια, και κλείνουμε ίσως με αυτό το κύκλο, τα κόκκινα δάνεια περιέχουν μέσα και αξίες ενυπόθηκες, σπίτια, πράγματες επιχειρήσεις, αγροτική γη, είναι περιουσία μια, δηλαδή, περιουσιακό στοιχείο ένα κόκκινο. Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί, Ηλία, ναι, που είχαμε μιλήσει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας να πέσει τόσο χαμηλά που να το αγοράσουν funds. Να αγοράσουν τις υποχρεώσεις και ουσιαστικά να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, της τράπεζας. Και βλέπουμε και τον πόλεμο τώρα για τις διοικήσεις των τραπεζών, που θέλουν να βάλουν τα funds τους δικούς τους 100%. Η κυβέρνηση φυσικά θα υποχωρήσει και σε αυτό, δεν το συζητάμε. Ναι, έγινε σήμερα κάτι με την Attica Bank. Άκουσα ότι υπήρχε κάποια διεξευρισμή μεταξύ. Ναι, υποτίθεται η Attica Bank είναι φιλοκυβερνητική τράπεζα. Πολλοί τη συνδέουν και με Καλογρίτσα κτλ. Τέλος πάντων. Την αισθάνεται ως αποκούμπη η κυβέρνηση, σαν τη φύλλα προσκύμενη τράπεζα στο κυβερνητικό σχήμα. Κάπου να πάρει ένα καταναλωτικό βράδυ. Ένα βαμπουράρι. Να το ελαφρύνω λιγάκι. Δηλαδή θα φτάσει η εποχή που θα λέμε, θα είναι τόσο σκούρα που θα λένε, αρ, πού σε ρε σάλα γύρνα πίσω, ας πούμε. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ρε σώρα γύρνα πίσω. Το σώρα είναι άλλη σώρα. Ο σώρας είναι άλλο εκπληκτικό κεφάλαιο της. Τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Γιατί έχει γραφτεί ήδη. Εκεί γι' αυτό θα κάνουμε μια παιδιά, μια κομική εκπομπή. Θα το οργανώσουμε. Ναι, επειδή με τα παιδιά εντάξει, έχουμε κοινή αίσθηση του χιούμορ και Θοδωρή. Ναι. Οπότε ναι, μια εκπομπή αυτή θα έκανε όντως πάταγο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς. Είμαστε. Προκαταβάλλει στην μεγάλη τηλεθέαση εκπομπή. Απλά πραγματικότητα. Ότι πάντως πιστεύουν άνθρωποι, παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, ότι πιστεύουν άνθρωποι ότι αυτός ο άνθρωπος θα τους πληρώσει την εφορία και πηγαίνουν και κάνουν μια δήλωση, ας πούμε. Ναι. Ότι και καλά την εφορία θα την πληρώσει, ξέρω εγώ, αντί μου, ξέρω εγώ. Με ξεπερνάει. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι. Όχι, ο κόσμος έχει φτάσει ένα κομμάτι του κόσμου. Το οποίο δεν έχει ασχοληθεί όπως ασχολούμαστε εμείς, να διαβάσει, να μάθει, να δει τι γίνεται, πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Βλέπει ένα τοίχο και βλέπει έναν άνθρωπο που του λέει: Ελά, εδώ, εγώ. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Ναι, μωρέ, σου λέει: Ο μηχανής και αν. Ναι, και αν δεν ξέρει. Σιγά, έχω ρίξει την ψήφο μου παντού, λέει. Στη Σάρα και τη Μάρα. Ακριβώς. Όχι, μπορεί να μην το ψηφίσει. Απλώς αφού θέλει να πληρώσει την εφορία. Αφού νομίζει. Με αντικαταβολή την ψήφο μου. Θα στύψει το σώρα σα και να το μετάξει. Σαν λεμονόκουπ. Αφού και εγώ δεν άκουσα την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεν την άκουσα. Και λέω, ρε, εσύ λες να μπερδευτεί ή να πάει να τρολάρει τον κόσμο και να βγει και να πει: Όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα επαναφέρουμε το κατώτατο μισθό στα 751. Αλλά τελικά με διαβεβαίωσαν δεν έγινε κάτι τέτοιο, οπότε και εγώ ησύχασα. Λοιπόν, για να επιστρέψω λίγο στο Σόρα, επειδή το πήγαμε στο κομικό. Σόρο. Στον κύριο Σόρα. Σόρα, εντάξει. Λανθάνουσα γλώσσα. Λοιπόν, για τον κύριο Σόρα, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι κατ' εμέ, αυτά που βλέπω από τις κινήσεις και αυτά που συμβαίνουν, πως είναι ο επόμενος λαγός. Μήπως δούμε και τον κύριο Σόρα στη Βουλή. Εντάξει, τώρα αν δούμε Λεβέντη, Σόρα. Ναι, γιατί πριν μερικά χρόνια μας λέγανε ότι θα δούμε το Λεβέντη στη Βουλή, θα γελάγαμε. Ναι. Έχουμε δει αστυνόμο Θεοχάρη να κάνει κάθαρση, επειδή ήταν στην Καλημέρα Ζωή όμως αστυνομικός. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν στην ταινία. Τον είδαμε όμως στην Βουλή. Στη Βουλή, ναι. Τον βάλαμε, τον ψήφισαμε την Νέα Δημοκρατία. Έγινε βουλευτής.
Δεν μιλάμε για Σελήνη, μιλάμε τώρα για την Ομοθεωγάρη που έγινε του, για λόγους κάθαρσης. Του συγκεκριμένου τοπίου. Ως τον ψήφισαν. Να το ευχηθούμε κιόλα. Ναι, περαστικά, γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Α, ναι. Ναι, ναι, είναι στο νοσοκομείο. Εντάξει, μπορεί να το ξέρουμε. Έχουν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες που το δείχνουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Για κάθε άνθρωπο. Ανθρώπινα περαστικά. Και ειδικά οι παρόντες έχουν δείξει την ευαισθησία του σε πολλά ζητήματα. Δεν το συζητάμε. Και μετά θέλω ο Λεωνίδα να μου πει την εξέλιξη για τη Σκυλίτσα. Με ενδιαφέρει. Η επόμενη ώρα θα έχει σκληρό ροκ. Μετά τον κύριο Τίγκα που θα μας ενημερώσει, θα έχει πολύ σκληρές ερωτήσεις και πάσες βέβαια. Έτσι, hard rock ή θα φτάσουμε και στα ωραία του metal. Metal, πάντα. Βέβαια είναι πάσες αυτές, έτσι δεν θα είναι. Ναι, λοιπόν, οπότε πάμε στο τρίτο τραγούδι της ώρας, ακολουθώντας τα χνάδια των YouTube, δεν ξέρω αν αρέσει τα παιδιά. Και, ναι, ναι. Και συνεχίζουμε. Αφήνουμε το Beautiful Day των YouTube. Ένα από τα αριστουργήματα, κατά τη γνώμη μου, των YouTube πριν καταλήξει ο Μπόνο να γίνει ένας μαϊντανός των media. Έτσι, παιδιά. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε έναν φίλο το οποίο τον έχουμε ξαναβγάλει, αλλά επειδή το θέμα του δεν πήρε ίσως την διάσταση που έπρεπε, τον καλούμε να μας κάνει ένα σύντομο πάλι... μια σύντομη επεξήγηση του τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, να πω ότι εδώ πέρα έχουμε οι καλεσμένοι μας, δεν είναι απλοί καλεσμένοι, είναι παιδιά τα οποία σε ό,τι αφορά τον ακτιβισμό, σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τον συμπολίτη, σε ό,τι αφορά την συνείδηση, την περιβαλλοντική και την οικολογική, είναι στην πρώτη γραμμή. Οπότε θα ήθελα γενικά ό,τι πείτε, όσο πιο σύντομα γίνεται βέβαια, γιατί η εκπομπή έχει, έχει πολλά ακόμα να πει, να μας πείτε άλλη μια φορά μια περίληψη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς το αντιμετωπίσατε εσείς και τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, με πρόσχημα την κατασκευή του αποχετευτικού έργου πολυγύρου καλυβών και βιολογικού καθαρισμού, εκτελείται και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό έγκλημα. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτό? Συνίσταται στο ότι βρήκαν ένα οικόπεδο το οποίο είναι ακατάλληλο, γιατί απέχει 6.000 μέτρα από τον πολυγύρο, και οδηγούν τα λίμματα από εκεί που πέφτουν με φυσική ροή 10.000 μέτρα για να τα πάνε εκεί να φτιάξουν βιολογικό καθαρισμό. Αντί να φτιάξουν το βιολογικό καθαρισμό εκεί που πέφτει, που πέφτουν τα λίμματα εδώ και αιώνες. Ναι. Βγήκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βγήκε ότι για αυτό το οικόπεδο υπάρχει αναιρετική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία καθιστά ισχυρή διαθήκη υπερτρίτων. Δηλαδή στην ουσία δεν έχει οικόπεδο και εκκρεμεί δίκη στο εφετείο Θεσσαλονίκης στις 10 Δεκάτου του 2016, τώρα, τον επόμενο μήνα. Κύριε Τίγκα, πέστε μας τι επάγγελμα κάνετε, εγώ ξέρω να ακούσει και ο κόσμος. Ναι, ναι, είμαι υπότιτλος δημόσιας υγείας, υγειονομικός επιθεωρητής. Μας λέτε λοιπόν τώρα ότι όλο αυτό που γίνεται είναι εξ αρχής παράνομο γιατί δεν υπάρχει το οικόπεδο, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι είναι ακατάλληλο το οικόπεδο. Βρίσκεται σε θέση ακατάλληλη. Δεν μπορεί να διασπείρει στα λίμματα σε μια περιοχή ευρεία, ενώ η αρχή είναι ότι θα πρέπει ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση λιμάτων να το περιορίσουμε όσο το δυνατόν. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη δυνατότητα της φυσικής ροής εδώ και αιώνες, σε ακατοίκητη περιοχή. Yes. Είχαν όλη την άνεση να πάνε να φτιάξουν βιολογικό καθαρισμό με πολύ λιγότερο κόστος εκεί που πέφτουν τα λίμματα και να φτιάξουν την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Πολύ ωραία. Εκεί και πέρα να τα πάρουν με άρδευση. Αν θυμάμαι καλά, μου είχατε πει επίσης ότι ένα τρίτο, δεύτερο σημείο είναι αυτό. Το τρίτο σημείο μου είχατε πει ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα λίμματα, κάθε άλλο παρά ασφαλής, είναι ότι μεταφέρονται τα λίμματα και δεν υπάρχουν απώλειες στην διαδρομή. Σίγουρα υπάρχουν απώλειες και προβλέπεται και από την ΑΕΠΟ την οποία έχουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες και συστήνονται να ληφθούν μέτρα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το χειρότερο, το οποίο προέκυψε στην πορεία. Κατάστρεψαν δάσος, αφού έθεσαν υποαίρεση δασική νομοθεσία, έθεσαν υποαίρεση έγγραφα των ιδίων των δασικών υπηρεσιών, και κάτω από την έκταση που έσκαψαν για να φτιάξουν το κτίσμα που όπου θα γίνει η δεξαμενή των λιμάτων και το αντλιοστάσιο των λιμάτων, βρέθηκε υπόγειο νερό πηγής. Αυτό είναι το σημαντικότερο εξ όλων. Κύριε Τίγκα, θέλω να πείτε, να ακουστεί. Ναι, αυτό είναι νερό πηγής, απόφαση υπόγειας πηγής, το οποίο το βρήκανε σκάβοντας
για να βάλουν τα θεμέλια του κτίσματος. Είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής αυτή, έτσι. Που βρέθηκε εκεί θα τους σταματούσε, διότι αφού εφόσον βρέθηκε νερό, σκόλασε ο γάμος, τελείωσε. Μάλιστα. Είναι απόφαση Δημοτικής Αρχής, έτσι δεν είναι? Ποιο? Αυτό, είναι ο απόφαση του Δήμου, δεν είναι αυτό το πράγμα, του Δήμου Πολυγύρου. Το αντιλιοστάσιο, ναι, το... ναι, ναι, και όλοι, όλοι, όλο το έργο είναι του Δήμου Πολυγύρου. Θέλετε, ναι, να μας πείτε ο και το όνομα... Είναι αρμόδια αρχή για την προστασία των νερών. Θα λοιπόν, ήθελαμε να ξέρουμε και το όνομα της κατασκευής. Παρ' όλα αυτά συνέχισε και το έφτιαξε το κτίσμα. Τα θεμέλια του είναι βουτυγμένα μέσα στο νερό. Ωραία. Θα θέλαμε να ξέρουμε, να ακουστεί κιόλας και το όνομα της κατασκευής της αναδόχου εταιρείας. Η ανάδοχος εταιρεία λέγεται Βαθιάδης ΑΕ. Ωραία. Η οποία με απείλησαν κιόλας ότι αν σταματήσει το έργο θα μου κάνουν και αγωγή και θα μου ζητήσουν αποζημίωση. Γιατί έχετε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, τα οποία έχουν εκδικαστεί. Έκανα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία τα έχασα όπως το περίμενα. Ναι, ναι. Για τυπικούς λόγους. Για τυπικούς λόγους, αυτό. Όχι για ουσιαστικούς λόγους. Τα έχασα επειδή δεν παραστάθηκα με δικηγόρο. Γιατί βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων του 2016 είναι νόμος αυτός, νομίζω, απαγορεύεται πλέον να παρασταθεί αυτοπροσώπος σε ασφαλιστικά μέτρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλα τα στοιχεία τα οποία έχω, είχα, δεν μπήκανε στην ουσία και με τα απορρίψανε για λόγους επειδή δεν παραστάθηκα, δεν ακολούθησα την ομότυπη διαδικασία. Νομίζω ότι μπορεί να επαναφέρετε την εκδίκαση, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μπορείτε να επαναφέρετε τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι γίνεται. Άρα, δεν το εγώ πιστεύω, κοιτάξτε. Από τη στιγμή που βρέθηκε το νερό, από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμωδικία στο εφετείο Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2016 για να εκδικαστεί η ισχυρή διαθήκη υπερτρίτων με αναιρετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από τη στιγμή που υπήρξε και μία απάντηση από την αδειοδοτούσα αρχή εχθές, την πήρα το χαρτί, το οποίο λέει ότι στην ουσία οι δασικές υπηρεσίες θα έπρεπε να εφαρμόσουν όσα μιλάει, όσα είχαν πει στα έγγραφά τους και όχι να τους δώσουν πρωτόκολλο εγκατάστασης που τους έδωσαν, έρωντας την δασική νομοθεσία στην ουσία, και μιλάει και για το πώς το λένε, για την πράξη χαρακτηρισμού την οποία τους έστειλαν, επειδή στην πράξη χαρακτηρισμού γράφει μέσα η αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή πρόκειται, λέει, για μη δασικές εκτάσεις. Και τώρα, στο έγγραφο που μου στείλανε, λέει ότι διαπιστώθηκε ότι στην τάδε πράξη χαρακτηρισμού που τους είχε διαβιβάσει το 2012 ο Δήμος Πολυγύρου, η θέση του αντιλιοστασίου χαρακτηρίζεται μεν ως δάσος, αλλά αυτό το στοιχείο, λέει, δεν αναφερόταν στην πράξη χαρακτηρισμού που είχε διαβιβαστεί τότε από το Δήμο Πολυγύρου. Αυτό σημαίνει ότι αφαιρέθηκε το στοιχείο αυτό, σκόπιμα, γιατί η πράξη χαρακτηρισμού είναι ίδια. Πάρα πολύ καλά. Θα μας πείτε τις ενέργειες που πρόκειται να προβείτε από εδώ και πέρα. Και πριν κλείσουμε, δεν ξέρω τα παιδιά αν θέλουν να κάνουν καμία ερώτηση. Θέλουν να κάνουν καμία ερώτηση. Κάτσε, ακούστε. Εγώ με τις ενέργειες μου έχω προκαλέσει, είναι γνωστή πλέον η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Είναι γνωστή στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στην προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αποκεντρωμένη διοίκηση σε όλες τις υπηρεσίες και στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως είναι γνωστή υπόθεση και στην κυρία Ιγκλέζη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής, η οποία είναι πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής της Βουλής για την προστασία των περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος και δασολόγος. Και είναι ενημερωμένος και ο κύριος Μαριάς, ο ευρωβουλευτής. Διότι εδώ έχει παραβιαστεί και ο ευρωπαϊκός κανονισμός την ISO 14040, ο οποίος αφορά την ανάλυση κύκλου ζωής και είναι υποχρεωτικός για την Ελλάδα. Και φυσικά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κανείς δεν τα εφαρμόζει. Δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, μόνο τα λίμματα, αφορά γενικότερες εργασίες που έχουν σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο κανονισμός αυτός. Για ένα περίεργο λόγο έχουν βάλει στο μάτι Χαλκιδική με τον ΑΕ τρόπο, παιδιά. Είναι. Είμαστε όμορφοι εδώ και γι' αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, δεν ξέρω, Ηλία, θες κάτι να πεις? Εντάξει, τα επιχειρήματα και νομικά που μας εξέθεσε ο συμπολίτης μας πιστεύω είναι συντριπτικά. Αν εκτεθούν σε πραγματικά ανεξάρτητους δικαστές
Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε σχέση με την κερδοφόρα έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων που πρέπει να γίνουν για να μην επιταθεί όλη αυτή η υπόθεση σε επίπεδο δημόσιας υγείας, να μην έχει αποτελέσματα τέτοια φυσικά, αλλά και σε επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, πολιτικών οργανώσεων και κυρίως πολιτών και κατοίκων της περιοχής, θα πρέπει να γίνει κτήμα τους όλη αυτή η υπόθεση, ναι, με μάλλον, κάποιο τρόπο. Μάλλον κοιμούνται από ό,τι ξέρετε, ναι, από ό,τι μου έχει πει. Ο συνάνθρωπός μας στο μέτρο του Δημοτικού Αναδρομικού. Δεν έχουν ενημέρωση. Καταρχήν δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Εκείνο το οποίο γνωρίζουν είναι ότι ο Δήμαρχος τους κάνει βιολογικό καθαρισμό. Δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποιος να τους πείσει. Εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσω τους κατοίκους, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο μεταδίδεται απευθείας από το ραδιόφωνο της Χαλκιδικής. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν με άφησε και έκλεισε το θέμα, διότι είχε πάει, λέει, το θέμα στη δικαιοσύνη. Και εφόσον έχω πάει το θέμα στη δικαιοσύνη και είναι έργο 27 εκατομμυρίων, τόλμησα και το πήγα στη δικαιοσύνη. Δεν έχει κανένα λόγο να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά εγώ το δημοσίευσα στο Facebook. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τίγκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς το θέμα το παρακολουθούμε πλέον. Ενημερώνονται και άλλοι άνθρωποι. Θα κοιτάξουμε να δούμε όσο. Που θέλω να πω τελευταίο και να τελειώσω είναι ότι στην απάντηση του το έγγραφο της Αδειοδούς Αρχής της ΔΥΠΕΧΟ Κεντρικής Μακεδονίας λέει ως προς την ύπαρξη τυχόν πηγών στη θέση του αντιλιοστασίου, επειδή τους έχω στείλει φωτογραφίες και όλα τα σχετικά και τους είπα ότι τώρα βρέθηκε η πηγή με το σκάψιμο, η αρμόδια διεύθυνση υδάτων λέει του 2012 με την νομοδότηση του 2012 μας είπε ότι δεν αναφέρεται η ύπαρξη πηγών. Μα τώρα βρέθηκε η πηγή. Yes. Δηλαδή, άρες μάρες κουκουνάρες, ας πούμε. Τι να πω. Καταλάβαμε. Αυτό το έχω μπροστά μου είναι έγγραφο δημόσιας αρχής. Και βέβαια εγώ ζήτησα την ανάκληση της άδειας, η οποία μέχρι στιγμής δεν την ανακαλέσανε στην απάντηση που μου δώσανε. Κύριε Τίγκα, καταλάβαμε. Πολύ καλά. Κατάλαβε και ο κόσμος. Λοιπόν, όπως είπα, είμαστε σε επαφή. Οποιαδήποτε εξέλιξη μας ενημερώνεται. Και αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να στείλω και το ηχητικό, γιατί κάτι έγινε με την προηγούμενη φορά και δεν μπορούσα να το στείλω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Γεια σας. Και συνεχίζουμε την εκπομπή. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουν τα σκληρά ερωτήματα που είπαμε. Λοιπόν, να πω το εξής. Θοδωρή, ακούω στα ειρηνοδικεία το δεν πληρώνω. Κάποια παιδιά από το ΕΠΑΜ, είτε νυν είτε πρώην ΕΠΑΜ. Ακούω παιδιά από τον Άνεμο Αλλαγής, ο Μανώλης ο Κατσαντώνης ή ο Γιάννης ο Μωρικάνος. Ακούω. Ακούω στη ΔΕΗ, αντίσταση στη ΔΕΗ, το δεν πληρώνω. Εκείνοι, ρε παιδιά, οι αλληλέγγυοι. Εκείνοι οι κατ' επάγγελμα ανθρωπιστές, όπως λέω εγώ. Πού είναι, δηλαδή, ο πόνος έχει διαβαθμίσει, ο ανθρώπινος πόνος. Η απορία έχει διαβαθμίσει. Δεν είναι πολύ mainstream τώρα ο άπορος που πιτκόμουν το ρεύμα. Τι στο καλό γίνεται. Θέλω να το κάποιο να μου το απαντήσει αυτό. Είπες ροκ αλλά hard rock κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι, κατευθείαν. Έβαλα πια hard rock, ACDC. Κατευθείαν. Εντάξει, να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του καθενός για το αν θα αγωνιστεί καταρχάς, σε τι θα αγωνιστεί και τι θα προκρίνει, ας πούμε, ως πιο σημαντικό, πώς θα ιεραρχήσει τέλος πάντων τον αγώνα του. Τώρα από εκεί πέρα. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που βάζει ο Περικλής. Το κυριότερο βέβαια ερώτημα είναι που είναι ο κόσμος. Ο απλός κόσμος και όχι οι αγωνιστές εντός ή εκτός εισαγωγικών από τα γενοφάσκια τους, γιατί είναι ένα πραγματικό ζήτημα που αφορά γενικά την κοινωνία. Λοιπόν, συνεπώς το μεγαλύτερο για μένα ερώτημα είναι που είναι ο ίδιος ο οποίος χάνει το σπίτι του, ο οποίος συχνά πυκνά απουσιάζει και του το σώζουμε ανταυτού. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που ήρθα εκεί στο Ειρηνοδικείο, που μου λέγατε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι την ώρα που εκδικαζόταν το σπίτι τους, να τους πάρουν το σπίτι, ούτε κάτι ήταν εκεί. Σωστά. Υπάρχουν διάφορα ελαφρυντικά. Και κάποιοι τους οποίους είχατε σώσει το σπίτι, οι οποίοι δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους να υποστηρίξουν αυτές τις ενέργειες. Σωστά. Υπάρχουν διάφορα ελαφρυντικά, όπως υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις, όπως είπες. Δηλαδή είναι αυτός που δεν έρχεται καν για το σπίτι του, είναι αυτός ο οποίος έρχεται, ας πούμε, μέχρι το σπίτι του, αλλά δεν έρχεται για του γείτονα. Και το καθεξής. Εντάξει, και είναι και άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν ενταχθεί στον αγώνα, και αυτό είναι το παρήγορο. Εντάξει, εμείς γενικά γνωρίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι μια μειοψηφία κοινωνική. Τώρα από εκεί και πέρα, άνθρωποι άλλοι, γιατί προφανώς ο Περικλής, δεν θέλω να αντριπλάρω την ερώτηση.
το πάει αλλού, ας πούμε, που είναι αυτοί οι οποίοι νοιάζονται περισσότερο για το προσφυγικό ζήτημα. Όχι, και εγώ δεν θα χαρακτηρίσω προσφυγικό ημί. Εγώ θα πω ότι ο αλληλέγγυος και ο ανθρωπιστής, η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός δεν έχουν χρώμα. Ισχύει αυτό. Απλά είναι και από την άλλη βέβαιο το γεγονός ότι δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να τρέχουν και παντού παντού, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Εκτός από εμάς οι υπόλοιποι. Τα βιολογικά μου όρια φτάνουν, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο, ας πούμε. Έτσι. Από εκεί πέρα ιεραρχώ. Δεν θα το δεχτώ και δεν θα πάρω, γιατί είναι μητροφροσύνη αυτό που κάνει. Εντάξει, όχι. Γιατί είσαι στο ειρηνοδικείο. Είσαι στη ΔΕΗ, είσαι όπου υπάρχει ένας αγώνας. Θα μπορούσε ο άλλος να πει ότι υπάρχουν και άλλοι 10 αγώνες, ας πούμε, που δεν είσαι, π.χ. Θα μπορούσε να σου πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κίνημα, το Δεν Πληρώνω, που έχει, να υποθέσω, 50-100-150 άτομα τα οποία τρέχουν παντού. Ναι. Και εδώ μιλάμε για κάποιες λίγες, αλλά εκατοντάδες, που φτάνουν στα όρια των χιλιάδων. Οι οποίοι βλέπουν, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, λυπάμαι που το λέω, διαβάσει κανείς ανακοινώσεις, δει τις κινήσεις που γίνονται, θα καταλάβει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Μα είναι όντως πρόβλημα. Η ανθρωπιά είναι όμως μία. Δηλαδή, άνθρωπος είσαι απέναντι στον πρόσφυγα, άνθρωπος είσαι απέναντι στον καρκινοπαθή που εσύ τα πατρίδα του κόμματος. Δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Δηλαδή, κατά αυτή τη λογική, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο ρατσιστής και ποιος δεν είναι. Φτάνω σε σημεία προσωπικά, έτσι, σαν Περικλής, και δεν θέλω να υιοθετήσει κανείς αυτά που λέω. Όχι, όχι. Φτάνω σε σημεία να απορώ τελικά γιατί εμένα με νοιάζει. Δηλαδή, να σου πω κι αλλιώς. Στο νοσοκομείο το οποίο ήμουνα, γιατί είχα περάσει μια μεγάλη περιπέτεια, στο κρεβάτι αριστερά ήταν ένας αρρωδαπός. Τον οποίο πραγματικά όχι απλά τον περιποιηθήκανε οι γιατροί και οι νοσοκόμες. Εγώ ήμουν έκπληκτος και ευχάριστα έκπληκτος. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία έχει πραγματικά δείξει στο σύνολό της, έτσι, σαν κοινωνία, κάποια ανακλαστικά τα οποία είναι ανθρωπιστικά, αλληλέγγυα και δημοκρατικά. Νομίζω είναι πραγματικά μια φωτεινή αχτίδα, ας πούμε, μέσα στην μαυρίλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μπράβο, ακριβώς. Και βλέπω λοιπόν σε ορισμένους τομείς. Δηλαδή να υπάρχει μια διαβάθμιση. Εσύ τι είσαι, Α. Εσύ από πού είσαι, από εδώ. Καλά, άσε. Για σένα το δεν πληρώνω, εμείς δεν ασχολούμαστε. Δεν πάει έτσι. Αυτό ισχύει που λες. Δεν πάει έτσι. Άξιο το δεν πληρώνω. Και γι' αυτό είναι εδώ. Και γι' αυτό θα είναι και αύριο εδώ πέρα. Και γι' αυτό θα είμαστε και μαζί, παιδιά, σε όλους τους αγώνες. Αλλά δεν φτάνει. Λοιπόν, προβόκαρα έτσι. Εγώ αντιλαμβάνομαι γενικά το σκεπτικό σου. Συμφωνώ στην πτυχή της σκέψης ότι. Ούτε στήρος δικαιωματισμός υπάρχει, ούτε. Δεν μπορεί να τα βάλει σε κουτάκια αυτά τα πράγματα. Άμα είσαι άνθρωπος, είσαι για όλους και για. Δηλαδή, άμα θες να εκφράσεις την αλληλεγγύη σου στον συνάνθρωπό σου, την εκφράζεις όλες τις πτυχές της ζωής του, της υπόστασής του κτλ. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με κάποιους αγώνες συγκεκριμένους, καλός ή κακός. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με άλλους αγώνες. Η άποψη δικιά μου για τον εαυτό μου, αλλά και για τους συναγωνιστές μου, τουλάχιστον που είμαστε μέσα στο κίνημα, δεν πληρώνω, είναι ότι όπου φτάνουν οι δυνάμεις μας, θα είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας και θα προσπαθήσουμε να τον κάνουμε μέρος αυτού του αγώνα, ενεργό μέρος, ώστε να βοηθήσει και ο ίδιος με τη σειρά του τον συνάνθρωπό του σε όλα τα ζητήματα. Στα δικαιώματα όσον αφορά τα κοινωνικά αγαθά, είτε έχει να κάνει με τη στέγη, είτε με το ρεύμα, είτε με το νερό, είτε με την ελεύθερη μετακίνηση, είτε με το δικαίωμα του πρόσφυγα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, είτε όλα αυτά προσπαθούμε να είμαστε παντού, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης, αυτό ισχύει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που κακοπροαίρετα κάνουν κάτι επάγγελμα αγώνες. Αυτό δεν ξέρω, ή ΜΚΟ ή οτιδήποτε. Πολύ το φοβάμαι. Σίγουρα υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που εκμεταλλεύονται καταστάσεις προκειμένου και τον ανθρώπινο πόνο ενδεχομένως, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν κιόλας σε μια κατάσταση, είτε πολιτικά, το οποίο είναι θεμητό μέχρι ένα επίπεδο, είτε και οικονομικά και με άλλους τρόπους, το οποίο δεν είναι θεμητό σε κανένα επίπεδο. Από εκεί και πέρα, στο χέρι μας. Είναι και εμάς, ενώ όλη την κοινωνία, τέτοιους ανθρώπους να τους απομονώσουμε, εφόσον πιστεύουμε ότι έχουν κίνητρα μη ανθρωπιστικά και μη ανιδιοτελή, να τους απομονώσουμε και να μην τους έχουμε δίπλα μας στους αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα. Εν τη Λιλία μου, υπάρχουν και κάποιες. Ενώ δεν θα πρέπει, ο ανθρωπισμός δεν πρέπει να περιέχει αιμονές. Μερικοί άνθρωποι είναι αιμονικοί προς κάποιες κατευθύνσεις, προς μια κατεύθυνση. Ναι. Και ουσιαστικά δείχνουν όλο το βάρος τους εκεί. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια αιμονή.
μια κατάσταση αιμονική. Πλην των όποιων συμφερόντων μπορεί να υπάρχουν μέσα από κάποιες τέτοιες καταστάσεις, ΜΚΟ κλπ. Που είπαμε. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Εντάξει, τα ξέρουμε. Γενικότερα, γιατί είναι δύσκολο να κάνουμε και το ψυχογράφημα του καθενός. Αν θέλουμε να το θέσουμε σε μια πολιτική βάση, η αλήθεια είναι ότι στο ζήτημα, ας πούμε, το προσφυγικό, οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ταυτίζονται, γιατί τα ίδια λένε, τα ίδια αποφάσισαν, τα ίδια υπέγραψαν, έτσι, δίνει μια πάσα και στα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής, αλλά και στους κατ' επάγγελμα αλληλέγγυους, και όχι, και δεν εννοώ πολιτικές οργανώσεις, ενώ στις ΜΚΟ, τις οποίες έδωσαν με τη βούλα πλέον τη δυνατότητα διαχείρισης όλου αυτού του προβλήματος του προσφυγικού, που φυσικά η αιτία του είναι ο ιμπεριαλισμός. Ιμπεριαλιστική πόλεμη. Που η λύση θα ήταν η συντριβή του ιμπεριαλισμού και όχι να σταματήσουν γενικά οι βομβαρδισμοί. Mm-hmm. Είναι η συντριβή του ιμπεριαλισμού, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα γίνει αύριο, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, δόθηκε λοιπόν όχι στο συντεταγμένο κράτος και στην συντεταγμένη καπιταλιστική πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, αλλά σε κάποιες οργανώσεις, φαντάσματα, οι οποίες δεν έχουν καν καταγραφεί σε απόλυτο επίπεδο, με μισθοδοσίες που ξεκινάνε από χαμηλά, αλλά φτάνουν και μέχρι πολύ ψηλά από ό,τι ακούγεται, ουσιαστικά να δίνουν μια ανακούφιση, δηλαδή τους δίνουν τα υλικά μέσα να ανακουφίσουν αυτές. Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, με πολιτικές αποφάσεις οι οποίες είναι από κοινού με την πολιτική ηγεσία του τόπου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πρακτικά αυτό που συμβαίνει. Εγώ ένα θέμα έχω να θέσω προς προβληματισμό απλά, ότι στη μνημονιακή Ελλάδα μια κυβέρνηση, ας πούμε μνημονιακή, η οποία μας έχει αποδείξει ότι κάνει τα πάντα για να βολέψει τους συμμετέρους, παρόλο που τα καταφέρει μέχρι ενός σημείου δεδομένων των περιστάσεων και των συνθήκων, όταν διαμορφώνεται ένα θολό τοπίο, και αυτό το είχαμε πει και στη χθεσινή εκπομπή, ελπίζω να μην έχουμε τους ίδιους φανατικούς ακροατές ή και τα ξανακούν. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα θολό τοπίο στη διαχείριση και του ανθρώπινου δυναμικού και στις προσλήψεις και ποιος παίρνει, ποιος δεν παίρνει, υπό την αιγίδα όμως και μια ομπρέλα κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε απλούστατα μπορούμε να βολέψουμε ημετέρου σε αυτό το θολό τοπίο πολύ πιο εύκολα από ότι στο άλλο που δεν είναι τόσο θολό και είναι λίγο πιο διαφανέ. Αυτό είχα να πω προ προβληματισμό. Και άκουσα προχθέ ένα εκπληκτικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μετανάστη, πρόσφυγα τέλο πάντων. Λέω για να κοστίζει, ας πούμε, κάθε πρόσφυγας είναι τόσο... πλέον. Ναι, είναι πλέον δουλειά. Είναι πλέον γιατί για αποκλείεται κάποιους. Ένα τέτοιο ποσό να φτάνει τελικά. Φυσικά, θα έπρεπε να είναι στο Hilton. Ναι, δηλαδή μιλάμε και στο hot spot. Με τους μεσάζοντες να παίρνουν προμήθεια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στα του δεν πληρώνουμε αποκλειστικά, το οποίο θα είναι το τελευταίο και βαρβάτο κομμάτι της εκπομπής, εγώ θα διαβάσω γρήγορα ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα κακά που έφεραν τα μνημόνια, άλλοι το καταλάβανε, αρκετοί το καταλάβανε, αλλά όχι όλοι τη σημασία τους, είναι η απόλυτη αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί εκτός από το δημόσιο που σήμαινε καθαρά απώλεια χρημάτων και για μερικούς και απώλεια θέσεων, αλλά σε σχέση με τον ιδιωτικό χώρο, πολύ, πολύ περισσότερο ιδιωτικός χώρος, αφέθηκε έρμεο στις διαθέσεις των εργοδοτών. Δεν μιλάω για εργοδότες οι οποίοι πλήττονται και οι ίδιοι από την κρίση και αναγκαστήκανε παρά τη θέλησή τους και ξέρω πολλούς με πραγματικά με πόνο ψυχής να διώξουν ανθρώπους που μπορεί να τους είχαν χρόνια, μερικοί κλείσανε κιόλας, ή να τους μειώσουν λίγο τις ώρες τους, το μισθό τους για να μπορέσουν να ζήσουν εκεί. Να επιβιώσουν ως επιχειρήσεις. Ακριβώς. Μιλάω για κάποιους που τα μνημονιακά μέτρα ήρθαν κουτί στις επιδιώξεις τους. Και μιλάω για αυτούς οι οποίοι κατεβάζουν ωράρια και μισθούς κερδοσκοπώντας από την ανάγκη των εργαζομένων. Μιλάω για αυτούς που προσβάλλουν και απειλούν καθημερινά τους εργαζόμενους με το κλασικό «αν σου αρέσει», γιατί είναι άλλοι τόσοι άλλοι έξω που περιμένουν. Και δεν είναι μόνο οι γνωστές αλυσίδες καταστημάτων που ξέρουμε και έχουμε καταγγείλει και από αυτή την εκπομπή το πλαίσιο της Λάρισας. Είναι και πολλοί ευυπόληπτοι σύλλογοι φιλανθρωπικοί, αμαία διάφοροι, αναξιοπαθούντες, οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες εσχρές μεθοδεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι σαν, είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσει, σαν ενδυνάμει ή σαν δυνητικούς
κινηματικούς, όχι μόνο που είμαστε, αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που θα γίνουμε ενδεχομένως. Σαν πεδίο δράσης που ανοίγεται. Ακριβώς. Yeah. Εγώ θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει στο στόχαστρο, γιατί οι δομές τους οδηγούν, οι δομές τους είναι η απόλυτη εργασιακή βαρβαρότητα και η εφαρμογή λέγεται εργασιακός μεσαίωνας. Και δεν μιλάω μόνο για τους φορείς, δεν μιλάω μόνο για τα προεδρυλίκια, μιλάω και για στελέχη τα οποία ασκούν αυτή την πολιτική. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Όχι, δεν την κάνεις τη δουλειά σου βάρος των άλλων. Και οι οποίοι θεωρώ ότι δεν θα έχουν πάντα ασυλία. Και κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει και αυτοί να λογοδοτήσουν. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή δεσμεύομαι, δεν μπορώ να πω στοιχεία, γιατί θέλω να προστατεύσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα, αλλά στην πρώτη στραβή είναι αυτό που λένε, μην τύχει και ανοίξει ο στόμας μου, παιδιά. Μαζεύω στοιχεία και θα κλάψουν μανούλες στην κυριολεξία. Αυτό είχα να πω. Ξέρω ότι όλοι συμφωνούμε. Εννοείται. Δεν χρειάζεται να πάρω καν και εκεί ακριβώς έγινε, Περικλή μου, και η διαφορά που λέμε του δημόσιου με το ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα είχαν κάποιες μισθολογικές απώλειες. Απλώς. Και κάποιοι χάσατε τη δουλειά τους, όντως. Και κάποιοι χάσατε τη δουλειά τους. Όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα και αυτοί που μείναν στις δουλειές τους μένουν κάτω από απειλές, από εκβιασμούς. Στον ιδιωτικό τομέα είναι μια ζούγκλα πραγματικά. Μια εργασιακή ζούγκλα, παιδιά. Εργασιακή ζούγκλα, με τις ατομικές συμβάσεις ειδικά, που ο εργαζόμενος δεν έχει καμία διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στον εργοδότη. Μπορεί να λάβει και 200 και 300 ευρώ ανάλογα μερικής απασχόλησης και 400 και ανάλογα δηλαδή, ό,τι ωράριο θέλει ο εργοδότης. Ενώ στον δημόσιο τομέα, ας πούμε, είχαμε αυτή την μισθολογική, ας πούμε, κάμψη, ωραία. Έχει όμως ο άλλος ήσυχο το κεφάλι του, εντάξει, μείναμε από 1200 πήγα στα 800, αλλά δεν έχω να αντιμετωπίσω κάτι επιπλέον. Ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ξυπνάει το πρωί να πάει στη δουλειά του και είναι αγχωμένος πριν φύγει από το σπίτι. Διάβασα κάπου και κλείνουμε εδώ πέρα το θέμα ότι στην Αγγλία του Brexit υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μισθώνουν τον εργαζόμενο με λεπτά της ώρας. Όχι μέρα, όχι με μέρα ή δύο μέρες. Έλα εδώ, θα δουλέψεις μισή ώρα, μία ώρα. Και μετά εναλλασσόμενες κυκλικές συμβάσεις. Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας είναι από τις βασικές νεοφιλελεύθερες τακτικές. Ακριβώς. Και τώρα. Την Μεγάλη Βρετανία ήταν. Και τώρα. Ναι, η μητέρα ουσιαστικά αυτών των πολιτικών. Ο θατσερισμός. Και τώρα. Διαβάζω εγώ ένα τίτλο, τον οποίο θα μας τον αναλύσουν τα παιδιά. Ο οποίος λέει, κίνημα δεν πληρώνει ενίο μέτωπο, η αποχώρησή μας από τη ΛΑΕ και τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση του μεγάλου αντιμνημονιακού μετώπου. Θα σε άφηνα να το διαβάσεις ολόκληρο, αλλά επειδή μπορεί να μας πάρει αρκετή ώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω ολόκληρο. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρει κανείς στο Facebook. Εγώ προσωπικά έπρεπε να το αναρτήσω και στη σελίδα μου και σε άλλες σελίδες. Γιατί είναι πολύ. Καταρχάς, εγώ θα μείνω στο δεύτερο, το οποίο μου αρέσει να τα ακούω, και τώρα περιμένω από εσάς. Εντάξει, εγώ ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς να πούμε ότι η συμπόρευση. Ένα πρώτο σχόλιο αυτή που φύγανε. για αυτούς. Ένα πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, καταρχάς το ζήτημα δεν είναι τόσο σοβαρό για την κοινωνία όσο μπορεί να ακούγεται από έναν τίτλο. Έτσι. Πιστεύουμε ότι οργανωτικοί και πολιτικοί λόγοι οδήγησαν στο να χωρίσουν οι δρόμοι μας, έτσι, σε επίπεδο οργανωτικό καταρχάς, καθώς σε πολιτικό και κινηματικό επίπεδο, με τους περισσότερους ανθρώπους και συναγωνιστές που βρισκόμασταν σε κοινή στέγη, σε κοινή πολιτική στέγη, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και αύριο και ελπίζω και ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι η ευχή μας. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Και μέσω αυτού του διαχωρισμού του οργανωτικού, μακάρι να προκύψει η ανάπτυξη και των δύο δυνάμεων, και του κινήματος δεν πληρώνει ενίο μέτωπο και της ΛΑΕ ως ένα μέτωπο αριστερών οργανώσεων αυτή τη στιγμή. Είναι αντικειμενικό γεγονός ότι η Λαϊκή Ενότητα πέτυχε να αποτελέσει το ευρύτατο αυτό μέτωπο για το οποίο όλοι δουλέψαμε και εντός και εκτός της ΛΑΕ. Δηλαδή να υπάρχει ένα μεγάλο αντιμνημονιακό μέτωπο. Μπορούμε να πούμε ότι αποτύχαμε όλοι. Όλοι, ναι. Δεν είναι ότι απέτυχαμε. Δεν είναι όλα φαζάνες, ξέρω. Ουσιαστικά, ναι, όλοι, παιδιά. Δεν είναι αυτό που και, λέμε. Και η μέσα και η έξω, έτσι. Αυτό που έγινε μετά το όχι, το οποίο δεν κεφαλαιοποιήθηκε. Είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι το οποίο, επειδή το παρακολουθήσαμε στα Σπάργανα και εν τη γενέση του, θεωρώ ότι είναι αυτό που λένε, ξεκίνησε λάθος. Ήταν από την αρχή φάνηκε η καλή μέρα που λένε. Για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους θα έλεγα. Αντικειμενική ήταν η πίεση του χρόνου που έπρεπε εκλογικά να, τέλος πάντων, να κατέλθει στις εκλογές ένα σχήμα, έτσι, με ένα τρόπο, ένα σχήμα ανάγκης, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη υπάρχουν και υποκειμενικοί λόγοι, ο τρόπος που δομήθηκε εξ αρχής, που ιδρύθηκε, ένα εγχείρημα
το οποίο ήθελε να αποτελέσει μέτωπο, αλλά αντικειμενικά δεν πληρούνταν οι όροι προκειμένου να παίρνονται αποφάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο από τα κάτω. Εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό στα χρονικά, τα πολιτικά, έτσι να δημιουργούνται μέτωπα. Κυρία, το ζήσατε και μέσα στη ΛΑΕ εσείς αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι αυτοί οι συνιστώσεις που υπήρχαν μέσα στη ΛΑΕ θα μπορούσαν να συνεπάρξουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ βλέπα κάποιες φορές κάποιες αρκετά μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ συνιστώσεων μέσα στη ΛΑΕ. Δηλαδή δημιουργούνταν κάποιες τριβές αρκετά... Για μένα στην αναλογιζόμενη πάντα την συγκυρία, την ιστορική, είναι αδιανόητο καταρχάς, όχι οι συνιστώσεις αυτές που είναι στη ΛΑΕ, γενικότερα οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, ας πούμε, της ριζοσπαστικής αριστεράς ή γενικά του δημοκρατικού χώρου, δεν μπορούν να δώσουν από κοινού έναν αγώνα. Πολύ σημαντικό αγώνα, αγώνα επιβίωσης ουσιαστικά, που υπάρχει η αντικειμενική ανάγκη στη βάση της κοινωνίας. Συνεπώς, οι ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στη ΛΑΕ ούτε αφορούν τον κόσμο ιδιαίτερα. Και γενικά αυτό τις καθιστά ουσιαστικά ασύμβατες, τότε αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Συνεπώς θεωρώ ότι μπορούν να συνεπάρξουν. Δεν είναι αυτό το βασικό ζήτημα, δηλαδή δεν είναι το ιδεολογικό. Θα έλεγα ιδεολογικό. Εκεί υπήρχαν δηλαδή διαφορές π.χ. σε θέματα πατριωτικού μετώπου. Αυτό είναι ιδεολογικό όμως. Ιδεολογικό είναι ιδεολογικά ζητήματα. Αλλά λέω, μήπως κάποιο κομμάτι μέσα από τη ΛΑΕ θα ήταν προτιμότερο να μην υπάρχει και να υπάρχουν 5-6 πόλοι άλλοι οι οποίοι ήταν έξω που θα μπορούσαν να είναι. Δηλαδή, η άποψή μας, καταλαβαίνω τι λες και καταλαβαίνω το περιεχόμενο αυτού που λες. Η άποψή μας συνολικά, για να μην περιπτωσιολογήσουμε, είναι ότι πρέπει να δομηθεί ένα συνολικό μέτωπο οργανώσεων με ένα μίνιμουμ πλαίσιο. Εντάξει, το μίνιμουμ πλαίσιο βέβαια είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο να δομηθεί, έτσι, γιατί ο καθένας θέλει να βάλει όλο το πλαίσιο μέσα. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, ας πούμε, και διαφωνίες, οι οποίες μπορεί να καλύπτονται μέσα από τη διαφωνία στο πλαίσιο, το πολιτικό κτλ. Από εκεί πέρα όμως, και αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή τώρα κάνουμε ένα κύκλο ουσιαστικά. Οι σχέσεις οι συντροφικές και οι συναγωνιστικές δομούνται κυρίως στα κινήματα και στο δρόμο. Δηλαδή εγώ με τον Περικλή, ακριβώς, εγώ με τον Περικλή ας πούμε μπορεί να έχουμε, να τα λέμε ξέρω εγώ 2 ώρες, να συμφωνήσουμε σε 10, να διαφωνήσουμε σε 5 και παρόλα αυτά να έχουμε πολύ ισχυρούς συντροφικούς δεσμούς. Και αυτό διότι ο δρόμος τα λύνει αυτά συνήθως και διότι μετά αφού τα λύσει αυτά ο δρόμος, η κουβέντα γίνεται με μια βάση ειλικρίνειας και με μια βάση συντροφικότητας και όχι να βρω που θα πει κάτι ο ένας, να του ταχώσω, να του βάλω, να διαξυφιστώ ή να φανώ εγώ. Και αμοιβές εμπιστοσύνης, που εμπιστοσύνη σε αυτές τις σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Λέω όπως υπήρχαν ας πούμε βασικές διαφορές, δηλαδή το θέμα του δημοκρατικού ας πούμε πατριωτικού χώρου. Άκουσα Θοδωρή, να πάρω λίγο το λόγο αν μου επιτρέπεις, ναι. Ξέρω τι θες να πεις. Εγώ θα μπω ανάμεσα σε αυτό που λες και αυτό που λένε τα παιδιά. Στην αριστερά κυκλοφορεί πάρα πολύ μια έκφραση την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να την ξέρει. Μπορεί να καταλαβαίνει όμως λίγο λατινικά, αγγλικά, γαλλικά να ξέρεις. Είναι η έκφραση του κομπρεμί. Δηλαδή, τι λέω εγώ τώρα. Ανεξαρτήτως αν είναι ένα μέτωπο το οποίο. Καταρχάς, το μέτωπο όπως είπε και ο Γιάννης ο Σχίζας, το κάνεις με τον άλλο, δεν το κάνεις με τον εαυτό σου. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να συνεπάρξεις και με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ιδεολογικά δεν θα ταυτίσεις ποτέ. Πλην όμως, όταν αρχίζει το κομπρεμί, δηλαδή, ναι να δώσουμε και κάτι στο δεν πληρώνω, να δώσουμε και κάτι εκεί. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι φραπέ. Δεν είναι πολιτικό μέτωπο για μένα. Για μένα είναι φραπεδιά αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Λοιπόν, και λέω το εξής τώρα εδώ. Και δεν το λέω επειδή βλέπω μπροστά μου δύο παιδιά που τα ξέρω εδώ και πολύ καιρό και είναι το δεν πληρώνω. Είναι αστείο να υπάρχουν σε ηγεσίες μετόπων κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να κατανοήσουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και να μην είναι στην ηγετική ομάδα, άσχετο τι επιδιώκει αυτή η ηγετική ομάδα, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα την πολιτική, την αναπτύσσουν μέσα στους δρόμους όπως είπε ο Λεωνίδας. Δηλαδή, πώς να το πω ρε παιδιά, δεν θα υπήρχε Sinn Féin αν δεν υπήρχε ο Ήρα. Έτσι δεν είναι, κάνω κάπου λάθος. Δηλαδή ο Ήρα ήταν το πολιτικό, ανεξαρτήτως λαθών, μεθόδων κτλ.
Το ιρλανδικό ζήτημα αναδείχθηκε από εκεί. Σωστά. Και ο Sinn Féin, και ο Sinn Féin ουσιαστικά κεφαλαιοποίησε τον αγώνα. Εμείς θεωρούμε ότι στην λαϊκή ενότητα υπάρχουν στην ηγεσία της άνθρωποι οποίοι δεν, είναι... Δεν κατηγορώ κανέναν. Όχι, υπάρχουν. Δεν κατηγορώ. Ποια είναι η άποψή μας για όλους τους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι για όλους η ίδια και ότι όλοι είναι τέλειοι, όπως και για τον άλλον για εμάς, έτσι. Από εκεί πέρα, εμείς επειδή γενικότερα ως κίνημα και ο τρόπος πολιτικής μας δράσης είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοτελής. Δηλαδή δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, δεν είμαστε μια ομάδα ιδεολογικού προβληματισμού ή φιλοσοφικής συζήτησης. Προσπαθούμε να προσχωρήσουμε σε ένα ευρύτερο μέτωπο προκειμένου να βάλουμε και εμείς τον προβληματισμό μας. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εξ αρχής και δίνεται ας πούμε περιληπτικά αλλά με σαφήνεια και στο δελτίο τύπου αυτού την ανακοίνωση που βγάλαμε αποχώρησης. Εμείς αυτό που θα ήταν ουσιαστικά το μεγάλο επίτευγμά μας, αν τα καταφέρναμε. Και η βασική μας επιδίωξη. Μέσα στη ΛΑΕ ήταν τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να βάλουμε τον τρόπο δράσης μας, από εκεί που το κάναν κάποιοι άνθρωποι, να το κάνει ένας μαζικός μετοπικός φορέας. Να μπει δηλαδή από την ηγεσία μέχρι τη βάση του αυτό το ζήτημα. Να μπορέσουμε να έχουμε εκπροσώπηση στα βασικά όργανα, προκειμένου να δομηθούν αυτές οι οργανωτικές δομές πλέον μέσα στη ΛΑΕ. Στις οποίες φυσικά πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς που το κάνουμε αυτό, έτσι. Προκειμένου αυτό να μπορέσει ουσιαστικά να αναβαθμίζεται και να είναι αντίστοιχο των περιστάσεων, γιατί όπως βλέπετε ο αντίπαλος αναβαθμίζεται. Τώρα οι πληστηριασμοί αλλάζουν επίπεδο. Υπάρχουν αυτά τα θέματα. Εντάξει, δεν το είδαμε ούτε, ξέρω εγώ, γιατί τώρα αντικειμενικά και τι έγινε τώρα και μια θεσούλα εδώ και μια... Στη ΛΑΕ του... Την εκκοινοβουλευτική, δηλαδή και τι έγινε στην τελική. Λεωνίδα. Όμως βλέπεις μετά από συνέδρια, μετά από διαδικασίες και μετά από γνωριμίες, ξέρω εγώ, με όλο το χώρο, βλέπεις κατά πόσο μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στο παραμικρό ή στο κορυφαίο ζήτημα, σε άλλους πολιτικούς φορείς κτλ. Σε τι επίπεδο μπορεί να είναι αυτή η εμπιστοσύνη και πώς πάει γενικά το πράγμα. Εμείς κρίναμε ότι η ΛΑΕ. Ένα από μήνας, αλλά η οποία είναι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές οργανώσεις και κάποιος κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος μπορεί να μην είναι ανένταχτος, λέμε τώρα. Λοιπόν, εμείς κρίνουμε ότι η ΛΑΕ είναι σύμμαχός μας την επόμενη μέρα. Θεωρητικά όμως και πρακτικά δεν κρίνουμε ότι η δράση του κινήματος δεν πληρώνει νέο μέτωπο θα αναβαθμιζόταν από εδώ και πέρα μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία και εμείς καλούμε την επόμενη μέρα. Η οποία ήρθε ουσιαστικά. Δηλαδή, η επόμενη μέρα ήταν χθες που λέει ο λόγος. Δηλαδή, μας έχει ανάγκη τώρα η κοινωνία να δημιουργήσουμε όλοι μαζί αυτό το μεγάλο μέτωπο. Το οποίο φυσικά δεν είναι η ΛΑΕ, φυσικά δεν είμαστε εμείς, φυσικά δεν είναι κανένας άλλος ο οποίος μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως μέτωπο. Μπορεί να είναι μέτωπα, αλλά δεν είναι το μέτωπο το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Ουσιαστικά, Λεωνίδα, αυτό που λες είναι ότι οι δικές σας προτάσεις. Μέσα στη ΛΑΕ δεν είχαν την απήχηση που θα έπρεπε, δηλαδή δεν βλέπατε ότι μέσα από τη ΛΑΕ θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ο κινηματικός, ας πούμε. Θα πω ένα παράδειγμα. Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, αυτό ήταν ο στόχος σας. Τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θεωρούσαμε επαρκή, προκειμένου να αναπτυχθεί κάτι ουσιαστικό, έτσι. Και με τους όρους που έπρεπε. Θα πω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, οποιαδήποτε κριτική κάνουμε σε φίλους, συναγωνιστές, συντρόφους, είναι πολιτική. Δεν έχει να κάνει καμία προσωπική με τους περισσότερους, όπως υπολογιστή, γνωριζόμαστε και γνωριζόμαστε με το μικρό, μας όνομα. Και αύριο, όπως είπες και εσύ, μπορεί να είμαστε στον αγώνα. Και στις πλατείες με όλους αυτούς έχουμε συμβεί. Πιστεύουμε ότι μιλάμε για δυνάμεις και ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο με εμάς. Ακριβώς. Στο αντίπαλο. Και μπορώ να επιβεβαιώσω την εντιμότητα κάποιων από των περισσότερων από αυτούς. Εγώ όμως αυτό που θα πω είναι ότι δεν φτάνει να είσαι ένας διαπρίσιος κήρυκας της αντίστασης, της αντίδρασης και να βγούμε έξω. Δηλαδή, όταν έλεγα εγώ προσωπικά, σαν Περικλής μιλάω, έτσι, το παίρνω πάνω μου, δεν αναμειγνύω κανέναν άλλον. Στον ίδιο τον Παναγιώτο Λαφαζάνη, ότι ρε παιδιά, εδώ στα ειρηνοδικεία κάποιοι δίνουν αγώνα. Γίνεται χαμός κάθε Τετάρτη. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι παρτάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν, πηγαίνουν στα ειρηνοδικεία. Κάποια στιγμή παίρνουν μηνύματα, παιδιά δεν φτάνουμε στο ειρηνοδικείο στο κέντρο, έτσι. Στη Λασκάριος, επειδή έχει και διάφορες εισόδους, είναι ένα από τα πιο δύσκολα ειρηνοδικεία. Ήταν δύσκολο και έρχονται μηνύματα, παιδιά, έλατε βοήθεια κτλ. Δεν υπήρχε κόσμος εκεί. Ναι, και λέω, είναι δυνατόν η ΛΑΕ
να μην έχει φτιάξει ένα τμήμα, ένα κομμάτι το οποίο να είναι μόνο ένα κομμάτι που θα αργωνόταν στους πληστηριασμούς, δηλαδή να διοχετεύσει την άμυση εκεί. Μίλησα με διαφόρους. Στο Παγκράτη, με τον Νίκο, το φίλο μου, ναι, πολύ φίλος, με διαφόρους. Οι οποίοι περισσότεροι με κοιτάγανε κάπως με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή, υπάρχει και αυτός ο αγώνας. Κάπως έτσι. Δηλαδή, λυπάμαι που το λέω. Είναι πολιτική επαναλαμβάνω, ναι, πολιτική πασχό. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι εντάξει, τα βασικά, τα θεμελιώδητα αιτήματα έτσι, και τα πεδία αγώνα τα οποία το κίνημά μας έχει βάλει στην πρώτη γραμμή, όχι επειδή έτσι, εκτός κοινωνίας εμείς από πάνω ας πούμε, τα θεωρήσαμε έτσι, αλλά επειδή η ίδια κοινωνία τα βάζει στην πρώτη γραμμή και αντικειμενικά είναι. Δηλαδή το ότι θα γίνουν 6.000 πληστηριασμοί μέσα στο 2016 και μπορεί να έχουμε ένα κύμα νεοαστέγων στη χώρα που δεν είχαμε ποτέ ουσιαστικά, δηλαδή μετά τις προσφυγικές κρίσεις, τις δικές μας όμως, δεν ξανά είχαμε τέτοιο κύμα. Το ότι μένουν δεκάδες συνάνθρωποι μας σε όλη την Ελλάδα χωρίς ρεύμα καθημερινά και χωρίς νερό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο μιλάμε για τα στοιχειώδη, για τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Έτσι, δεν δηλαδή, είναι πολιτικό ζήτημα αυτό. Είναι απόλυτα πολιτικό. Δεν είναι ύψιστο πολιτικό ζήτημα. Απόλυτα πολιτικό. Και μιλάμε για βασικά αγαθά. Βασικά αγαθά. Δεν είναι ύψιστο πολιτικό ζήτημα για να βλέπεις εκεί πέρα το Θοδωρή, τον Περικλή, το Λεωνίδα και τον Ηλία, την Τίνα, την Κουέτρο, να πούμε ονόματα. Με ονόματα. Το Μανώλη, τον Κατσαντώνη, με ονόματα. Και να απουσιάζουν πολιτικές δυνάμεις που υποτίθεται ότι στοχεύουν σε αυτό. Δεν είναι λίγο περίεργο, είναι οξύμορο. Και να μην αγκαλιάζουν το λεφτό στον βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί πολλοί σύντροφοι και συναγωνιστές που συμμετείχαν και είναι ακόμη στη Λαϊκή Ενότητα έρχονταν, αλλά δεν έγινε με ένα συγκροτημένο τρόπο και δεν ιεραρχήθηκε σε ένα επίπεδο το οποίο ανταποκρίνεται όντως στην πραγματικότητα. Δεν είναι δικιά μας υποκειμενική εκτίμηση. Είναι αυτό που είπε ο Περικλής. Ούτε είναι πραγματικά βίτσιο. Θα μπορούσε άνετα η Λαϊκή Ενότητα, α πούμε, η Λαϊκή. Θα μπορούσε άνετα αυτό που είπε ο Περικλής. Με μια οργάνωση Α, στη Λασκάριος, ξέρω εγώ που είπε, 20 άτομα. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρομακτικό για έναν πολιτικό χώρο, ας πούμε, να φτιάξει κάποιους πυρήνες που να είναι εξαιρετικά. Όμως βλέπουμε ότι ελάχιστοι πολιτικοί χώροι κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι το κίνημα Δεν Πληρώνει Ένιο Μέτωπο, με όσες δυνάμεις έχουμε. Μπορεί να είναι το ΕΠΑΜ σε αρκετά μεγάλο βαθμό που συμμετέχει στο κίνημα των πληστηριασμών. Απέχουν χώροι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μαζικά, όπως είναι ας πούμε, η Ανταρσία, το ΚΚΕ, η ΛΑΕ, η οποία συμμετείχε σε ένα βαθμό, αλλά θα έπρεπε σε πολύ μεγαλύτερο. Και δώσαμε μάχη και αγώνα για να συμμετέχει μόνο στο κίνημα των πληστηριασμών. Στο κίνημα των διοδίων. Και θα κάνω τελευταία προβοκάτσια πριν πείτε το μέλλον από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Θα κάνω τελευταία προβοκάτσια. Στο Brexit, πλειοδότησε η ακροδεξιά, η οποία αγκάλιασε τα προβλήματα με το δικό της τρόπο, έτσι, με το δικό της περίεργο και ενδεχομένως και στρεβλό τρόπο. Τον πληττόμενο και χυμαζόμενο αγγλικό λαό, ο οποίος πληρώνει ακόμα και τώρα τα πόνερα της Θάτσερ. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Αυτή είναι η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, και η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως ο προστάτης των αδυνάτων. Στη χώρα μας, στη χώρα εδώ πέρα που ακόμα και σήμερα η αριστερά, όπως το έχω ξαναπεί, παιδιά, και δεν με έχει διαψεύσει κανείς, συνομιλεί με τον εαυτό της και με τα ξαπτέρυγά της και διαφωνεί κιόλας. Δηλαδή δεν συνομιλεί με την κοινωνία. Συνομιλεί με τον εαυτό της. Για μένα προσωπικά και με τα ξαπτέρυγά της. Λέω τώρα εγώ, είναι δυνατόν αυτό το κομμάτι που σήμερα είναι 10.000, 20.000, αύριο θα είναι 50%, να μην το επιτεθεί η Χρυσή Αυγή? Είναι δυνατόν να μην το επιτεθεί? 100% να το επιτεθεί. Και τότε τι κάνουμε, παιδιά? Ένα πράγμα θα πω γι' αυτό και θα δώσω το λόγο στον Λεωνίδα. Αυτό το μέτωπο για να οικοδομηθεί καταρχάς, η προοπτική του, κατά την άποψή μου, θα μείνει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Το αν θα συγκροτηθεί δηλαδή αυτό το στρατόπεδο, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγα. Το κοινωνικό είναι το σημαντικότερο κατά την άποψή μου στην ιεράρχηση, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, το πολιτικό μέτωπο με λίγα λόγια, το αν θα συγκροτηθεί και σε τι επίπεδο συγκρότηση θα φτάσει, θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή μέσα στο 16 κατά την άποψή μου, πού θα πάει το πράγμα. Γιατί θα ενταθούν και τα προβλήματα. Θα ενταθούν τα προβλήματα, ο πυρήνας των μνημονιακών δεσμεύσεων θα μπει είτε σε υλοποίηση είτε σε ψήφιση. Αν είναι να πτυχθούν μεγάλοι αγώνες ή να μπουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μεγάλων αγώνων, θα γίνει μέσα σε αυτούς τους μήνες, κατά την άποψή μου, χωρίς να θεωρώ ότι υπάρχει ποτέ τελευταία μέρα που πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα. Ότι υπάρχει πάντα αύριο. Αλλά το οριοθετώ τουλάχιστον σε αυτούς τους μήνες, ότι είναι πολύ κρίσιμο το διάστημα. Και αν δεν συγκροτηθεί αυτό το μέτωπο με κάποιους όρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να ηγεμονεύσει με την καλή έννοια στον αντιμνημονιακό χώρο και στον κόσμο, τέλος πάντων, ο οποίος αμφισβητεί τα μνημόνια και εκφράστηκε μέσω του όχι του δημοψηφίου, που ήταν ένα ορόσημο, θα έλεγα, στην ταξική πάλη του ελληνικού λαού το τελευταίο διάστημα,
τότε η ακροδεξιά στη χώρα μας θα αναλάβει, και στη χώρα μας μάλλον, θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Όπως σε τόσες άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ακόμη δεν τον έχει αναλάβει. Δεν έχει την πρωτοκαθεδρία του αντιμνημονιακού αγώνα κατά μία καθόλου, έννοια. Κατά μία έννοια αντιμνημονιακού, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι απόλυτα συστημικός ο αγώνας που δίνει. Έτσι. Και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ακροδεξιά στην οποία αναφερόμαστε, στη Χρυσή Αυγή καθαρά, δύσκολο θα τον αναλάβει λόγω του παρελθόντος. Παρελθόντος της. Ναι. Δεν είναι η ακροδεξιά η δική μας, η ακροδεξιά της Λεπέν, παραδείγματος χάρη. Χωρίς να θέλω να πω ότι αυτή εκεί η αδεκροδεξιά είναι καλύτερη. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει άλλη διαλεκτική. Ναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό μόρφο, παιδιά. Και είναι πολύ δύσκολο να διεμβολήσει τόσο μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού. Μην το λες, όταν όλος είναι φταχοποιημένος, δηλαδή, γιατί ο Σόρας τι είναι. Ένα μόρφωμα δεν είναι και αυτό που δημιουργείται. Τι νομίζω ότι είναι ο Σόρας. Ένα ρατσιστικό, ακροδεξιό μόρφωμα. Ακροδεξιότατο. Άρα λοιπόν. Πατάει ένα στα κατώτατα ένστικτα. Ακριβώς. Και εισάγει μία ακροδεξίου τύπου δοσοληψία. Δεν έχουμε πάντως την ακροδεξιά της Αυστρίας, της Γαλλίας. Έχουμε κάποιες διαφορές. Μπορεί βέβαια πολύ γρήγορα να αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις. Υπάρχουν διάφορα ιστορικά ζητήματα σε αυτό το κομμάτι και δεν διαφωνώ. Ας πούμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία, μπορεί να υπάρχει και ένα αφήγημα μιας νικηφόρας ακροδεξιάς, του ναζισμού τέλος πάντων, όπου αν δεν διακόπτεται το, ξέρω εγώ, από τους συμμάχους και τα κουμούνια που λένε, τότε μπορεί να ήταν καλά, και το αφήγημα μπορεί να είναι τρομερή Γερμανία, ας πούμε, έναν γερμανικό λαό, ο οποίος να είναι ο περιούσιος, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, ενώ στην Ελλάδα αντικειμενικά. Οι φιλοναζί ήταν ουσιαστικά οι δοσύλλογοι, ήταν ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την πατρίδα και όχι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να την κάνουν μεγάλη. Άρα και τα αφηγήματα είναι λίγο διαφορετικά. Σε μια χώρα όμως που πέρασε τόσο. Το άλλο βασικό. Δεν πιστεύω να έχει τόσο. Καλά, κοντές μνήμες υπάρχουν και αυτό φάνηκε και από τις ψηφοδοσίες στο Δίστομο, στα Καλάβρητα και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει. Γιατί βασίζονται όλα αυτά και σε μια μεταφυσικότητα, εν πάση περιπτώσει, και της μεγάλης πατρίδας και του δυνατού έθνους και όλα αυτά που έχουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό μεταφυσικό στοιχείο. Το άλλο που θέλω να πω και έχει τη σημασία του είναι το γεγονός ότι καθευαπτωμένη πάντα με την κυρίαρχη ιδεολογία και με τις κυρίαρχες καπιταλιστικές δυνάμεις του κάθε τόπου αλλά και της διεθνής, η άκρα δεξιά εκφράζει και ενσωματώνει κάποιες πολιτικές θέσεις. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, επειδή κανένα κομμάτι του κεφαλαίου δεν είναι υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη, σε αντίθεση με την Αγγλία ή τη Γαλλία, την Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία από την Ευρωζώνη και την Ιταλία από την Ευρωζώνη. Υπάρχουν κομμάτια του κεφαλαίου που επιζητούν την έξοδο από την Ευρωζώνη προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν με διαφορετικό τρόπο. Στην γιατί Ιταλία πάρα είναι πολύ. Και στην Ιταλία και στη Γαλλία που έχουν και βιομηχανίες. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στην Ελλάδα βλέπουμε ότι άκρα δεξιά σε μια κρίση ειλικρίνειας, η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής σε μια κρίση ειλικρίνειας. Δήλωσε ότι εμείς είμαστε υπέρ του ευρώ, εντάξει, κατά των γερμανικών αποζημιώσεων. Δηλαδή είπε τέτοια πράγματα και αυτά δεν είναι τυχαία, είναι η πολιτική στους θέσεις. Γιατί απλούστατα το κεφάλαιο στην Ελλάδα είναι η κρατικοδίαιτη μεγαλοεργολάβη, οι τοκογλύφοι τραπεζίτες και οι λαθρέμποροι εφοπλιστές κατά κύριο λόγο και ελάχιστες βιομηχανίες που έχουν απομείνει. Ενώ αλλού είναι έχει διαφορετική σύνθεση και καταλαμβάνει και διαφορετικό κομμάτι της πίτας του διεθνούς καπιταλισμού. Δεν υπάρχει εθνική αστική τάξη στην Ελλάδα. Πλέον είναι σμπαραλιασμένη και είναι αυτό που είπαμε, αν λέγεται αστική τάξη, μεγάλη κουβέντα. Ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία έχει πάρα πολλούς βιομηχανούς δίπλα του. Μπράβο. Τώρα από εκεί και πέρα, στο δεύτερο κομμάτι και κλείνω με αυτό, το ζήτημα της αριστεράς σε σχέση με την με τη ρήξη ας πούμε τον ευρωμονόδρομο που μπορεί να έχει ας πούμε είτε η Ελλάδα ξέρω εγώ είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Εντάξει, η αριστερά μέσα από τις αντιφάσεις της και μέσα από την αδυναμία της να συγκροτήσει κίνημα πολιτικό λόγο και να γιώσει απλά τον πολιτικό της λόγο, τον όποιον πολιτικό της λόγο στην κοινωνία, δηλαδή τη διακοπή ουσιαστικά του ομφαλίου λόρου με την ίδια την κοινωνία, έχει και απόλυτο πρόβλημα να συγκροτήσει γραμμή, πολιτική γραμμή, άμεσα, η οποία να ταυτίζεται με τα λαϊκά συμφέροντα και να μπορεί να πιάσει τη συγκυρία, να πιάσει τον παλμό της συγκυρίας. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να το κάνει ούτε στην Αγγλία,
ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει με μαζικούς όρους και σοβαρούς όρους. Και βλέπουμε ουσιαστικά στην Ελλάδα, δεδομένου ότι και εγώ συμφωνώ με, με αυτό που είπε ο Θοδωρής πριν, ότι είναι πολύ δύσκολο σε επίπεδο πολιτικό να καταφέρει η Χρυσή Αυγή. Μόνο σε ρατσιστικό, εκμεταλλευόμενο τα τελείως κατώτερα ένστικτα, να μπορέσει να επιβιώσει και να παραχθεί. Και για μένα να σου πω, υπάρχει ένα τεράστιο λάθος. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Όχι. Θέλω σε ένα λεπτό να μας πούμε για το μέτρο. Κλείνω λοιπόν ότι δεν μπορεί, βλέπω πολύ δύσκολο να μπορέσει να ηγεμονεύσει πολιτικά τέλος πάντων στη βάση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα και της αριστεράς να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Με την καλή έννοια και να μπορέσει να δημιουργήσει όρους κινήματος και όρους πολιτικής ηγεμονίας. Αυτά. Ηλία, θες κάτι άλλο να πεις? Νομίζω το εξαντλήσαμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν να συνοψίσουμε. Το κίνημα «Δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο», είτε εκτός ΛΑΕ είτε εντός ΛΑΕ, συνεχίζει σε αυτό το δρόμο τον οποίο έχουμε μάθει. Το «δεν πληρώνω» δεν είναι πια εκείνο που ξέραμε, δεν κατεβάζουμε τις μπάρες μόνο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχει αυτό το νόημα. Ούτε το «δεν πληρώνω» δεν σημαίνει κάποιους ανθρώπους μπαταξίδες, γιατί έχουν ακουστεί και αυτά. Σημαίνει ανθρώπους που δεν πληρώνω, σημαίνει δεν πληρώνω τα χρέη σας, τραπεζίτες, δεν πληρώνω τα χρέη σας, κερδοσκόποι. Είμαι αντίθετος σε όλη αυτή τη δομή που η οποία αυτή τη στιγμή κατατρώει τις άρκες του ελληνικού λαού και αντιστέκομαι. Αυτό σημαίνει το «δεν πληρώνω». Θα ήθελα να πω, αφού δώσω από το μικρόφωνο την αγάπη μου στη Μαρία Τηλεκάκου, στην Ευτυχία του Παπαλουκά, στο Γιάννη του Δαμουλή και σε όλα τα υπέροχα παιδιά τα οποία ελπίζω να τα συναντήσω πολύ σύντομα πάλι στα Ειρηνοδικεία, να πω ότι πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε ότι την ιστορία πρέπει να αρχίσουν να τη γράφουν οι λαοί και όχι κάτι μισθωμένοι χαρτογιακάδες ιστορικοί. Από το Θοδωρή το Μεχλιζόγλου και από το Περικλή το Δανόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα δύο παιδιά του Διπληρώνα, Ηλία Παπαδόπουλο και Λεωνίδα. Και όπως λέω, δεν είναι η τελευταία φορά που θα ξαναβγούν. Σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Μία ακόμα εκπομπή συμπλέτου Πλάτων Ελβετέλος. Γεια σας.